καλύβες απέριτες σκελητές, πρόχειρα φτιαγμένες από σανίδες, στέγη τους λίγα κομμάτια λαμαρίνας που τα συγκρατούν πέτρες, αλλά και πρωτόγονες σπηλιές σκαλισμένες από το χρόνο στα βράχια, ασκηταριά που μοιάζουν με απομονωμένες αιτοφολιές. Ανάμεσά τους απόκριμνοι βράχοι και χαράδρες, η πρόσβαση δύσκολη γίνεται μόνο από αυτοσχέδια μονοπάτια, προχειροφτιαγμένες ξύλινες σκάλες, ακόμη και αλυσίδες που έχουν δεθεί στις πέτρες. Αυτά είναι τα λεγόμενα φρικτά καρούλια, μία από τις περιοχές της ερήμου του Αγίου Όρους. Ηρεμία και γαλήνη από τη μία, εγρήγορση και προσευχή από την άλλη. Τόπος αντιθέσεων, κατάνοιξης και πνευματικού εξαγνισμού για τους ασκητές του οικισμού, που έχει γίνει συνώνυμος με τη σκληραγωγία, αλλά και την ακραία μορφή μοναχισμού. Εδώ πιο κάτω στα καρούλια είναι ασκητές, οι πιο μεγάλοι ασκητές του Αγίου Όρους. Ζουν σε κάτι κελιά, σε σπήλια, σαν αετοφολιές, ζουν πάρα πολύ λιτά. Με το παξιμάδι, με τις ελιές, με κάτι όσπρια, πολύ πολύ λιτά. Για να πάνε στα κελιά τους, στα εισηγαστήρια αυτά, τα ασκητήρια, πρέπει να περάσουν από ένα στενό δρόμο, ο οποίος έχει αλυσίδες καρφωμένες στο βράχο και είναι πολύ στενό στο βράχο, διότι είναι γκρεμός από κάτω. Και πιάνονται από τις αλυσίδες για να πάνε. Τα κατουνάκια, ο Άγιος Βασίλειος, η Κερασιά, η Μικρή Αγία Άννα και τα Καυσοκαλύβια συμπληρώνουν την υπόλοιπη περιοχή της ερήμου. Πρώην πρωταθλητής πάλις ο πατέρας Βασίλειος ασκητεύει τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τον αδερφό του στα Κατουνάκια. Ήταν ο πολύτιμος ξεναγός μας στα άδυτα της Αγιορείτικης ερήμου. Εκεί όπου πολύ δύσκολα φτάνει η τηλεοπτική κάμερα. Ήρνα φυσίτες σου Χριστός ο Θεός. 18 ολόκληρα χρόνια εγκαταβεί σε μια σπηλιά στα Καρούλια ο πατέρας Δανιήλ. Εγκατέλειψε τη δημοσιογραφία, την οικογένειά του και τη χώρα του, τη Σερβία, και αφοσιώθηκε στην ασκητική ζωή. Πόσα χρόνια έχετε εδώ στη Σκήτη? Στο Σκήτη όχι, έχω 10 χρόνια. Στο Άγιον Όρος γενικότερα? 18. 18. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να παρνηθείτε τα εγκόσμια και να αφοσιωθείτε στον ασκητισμό? Αίσθημα του Άγιου Πνεύμα. Γιατί όταν διαβάζεις Ευαγγέλιο και αν καταλαβαίνεις, αυτό δεν είναι δύναμη. Αυτό είναι λόγο. Όταν παίρνεις αίσθημα μέσα του καρδιά, έχεις και δύναμη. Και από αυτά αίσθημα καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει τούτη αίσθημα. Και χάνεις όταν είσαι μέσα στον κόσμο, όχι ότι δεν δώσει και χάνεις. Σε αυτή τη σπηλιά ζει ο πατέρας Δανιήλ τα τελευταία 11 χρόνια. Για κρεβάτι χρησιμοποιεί τις 5 σανίδες που βλέπετε. Στην κοσμική σας ζωή τι ακριβώς κάνατε? Κοίτα, έκανα πολύ δουλειά, περισσότερο φυσική δουλειά, γιατί είχα πανεπιστήμιο οικονομία και μισό θεολογία, τέλειωσα. Αλλά στα τέτοια στιγμή ήταν και λίγο βαρύ να είσαι ανοιχτό χριστιανός και χάθηκα 2 φορές δουλειά για αυτό, για θρήσκευμα. Ήμουν street reporter στο τηλεράσιο. Και είπα, ήταν ένα άλλο πράγμα, κοίτα. Όχι μόνο οι γυναίκες άφησα. Καταλαβαίνεις, σηπάς σαν street reporter και πιάσεις ανθρώπους στην αμαρτία. Και δώσεις αυτό στο όλο κόσμο, στο τηλεράσιο. Και ήμουνα εκκλησιακός τότε. Και το κοκτάλαβα, εντάξει, εγώ λέω, Κύριε, ελέησον με. Στην εκκλησία. Απαγοητευτικά. Μετά, όταν δεν είμαι στην εκκλησία, πάω στο όγκο και πιάσω ανθρώπους στο αμαρτία. Νάτε, δείτε, criminals. Μάφια, λέω. Πώς πάει αυτό? Βρισκόμαστε στην ασκητική περιοχή Καρούλια του Αγίου Όρους. Εδώ η ζωή είναι πολύ σκληρή και όπως θα δείτε κι εσείς, ο ασκητής χρησιμοποιεί για κρεβάτι 3 σανίδες, στις οποίες κοιμάται χειμώνα καλοκαίρι. Η απόκριμνη περιοχή ονομάστηκε Καρούλια από τη μετακίνηση των αγαθών που γίνονταν από τη θάλασσα με ένα σειρματόσκηνο ονομαστό Καρούλι. Σήμερα αυτό λειτουργεί σε οριζόντια μορφή. Πάνω από τι τραβάει, πάνω από εδώ αφήνει. Και έτσι φτάνει στην απέναντι όχθη, στην απέναντι πλευρά.
εδώ η ζωή είναι πολύ σκληρή. Πώς είναι δυνατόν επιβιώσει εδώ ο άνθρωπος? Όποιος το πάρει απόφαση το καταλαβαίνει, ότι θα βάλει τα πάντα, όλα τα δυνατά του για να απομείνει εδώ την σκληρότητα του τόπου. Τι είναι αυτό που κρατάει ένα σκητή εδώ σε σπήλιο να μένει επί χρόνια? Η υπομονή και η απόφαση ότι πλέον έχει αγαπήσει τον Θεό και ό,τι του συμβεί πλέον τα υπομένει για την αγάπη του Θεού και την νηστεία, την άσκηση. Με τι τρέφεται ένας ασκητής? Ο ασκητής τρέφεται συνήθως με ξηρά τροφή, γιατί εδώ δεν υπάρχει τρόπος για να μαχηρέψει. Και συνήθως περνάει όλη τη ζωή της με κονσέρβες διάφορα, με λίγο ψωμάκι, με παξιμάδια, λίγο νεράκι όταν έτσι. Αυτό είναι το μοναδικό εκκλησάκι των Καρολίων που παλιότερα αποτελούσε το Κυριακό, τον Ιερό Ναό δηλαδή του οικισμού. Σήμερα οι ασκητές για την προσευχή τους περιορίζονται μόνο στις καλύβες τους. Εδώ βλέπω μια εικόνα του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος παρουσιάστηκε πριν 100 χρόνια σε έναν ασκητή μοναχό, ο οποίος ζούσε εδώ στο κελί του Αγίου Γεωργίου και ο οποίος εμφανίστηκε τότε και από τότε φτιάξανε μια εικόνα εις ανάμνηση του γεγονότος. Ένας από τους παλαιότερους ασκητές της ερημικής περιοχής είναι ο Γέροντας Βλάσιος. 50 χρόνια καταβεί στο εισηγαστήριο της Γεννήσεως του Χριστού στα Κατουνάκια. Μετά από πολλή σκέψη δέχτηκε να μας μιλήσει. Ο ασκητισμός μπορεί παντού να ασκείται και στα μοναστήρια και στα αυτά. Περισσότερο είναι ο τρόπος παρά ο τόπος. Ας συμβάλλει λέει ο τόπος, αλλά περισσότερο είναι ο τρόπος. Μπορεί εγώ να είμαι στον κόσμο και να έχω ένα μικρό μονίδριο. Όπως έκανε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη και είχε έναν κρυπτήρα και συνέχισε το έργο της νεαράς προσευχής. Γύρω από την προσευχή που είναι ας πούμε ένας τρόπος που λέει ο Άγιος Γρηγόριος Συναίτης ότι μπορείς ας πούμε πιο εύκολα παρά από τις ελπίδες, όχι πιο εύκολα, πιο γρήγορα να έρθεις δηλαδή στον εαυτό σου και από εκεί να ενωθείς με τον Θεό παρά τις εντολές. Πιο μπροστά με την προσευχή, αλλά είναι πιο δύσκολος ο δρόμος. Γιατί έχει πλάνες, ανομαλίες. Και το βασικότερο είναι να πρέπει να έχει τη διδάσκαλο. Ο Γέροντας Βλάσιος μίλησε για την παραμέληση των πνευματικών καθηκόντων κυρίως από τους νέους. Λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός ότι θα έρθει και ο που θα μιλάει διάβολος και ένα διάλογο του. Αν άλλο βλέπει 3-4 ώρες ας πούμε, και βάζει μέσα του μεγάλα θηρία, ας πούμε, φαντασίες και λοιπά από την τηλεόραση, πώς θα κάνει τα καθήκοντα μετά αυτά που τα έβαλαν οι Άγιοι Πατέρες? Πρέπει να αποβληθούν αυτά πρώτα με την καταστροφή. Την τηλεόραση με την πατερική διδασκαλία και το κινητό να αντικατασταθεί με το κομποσκήνι όπως κάναμε εμείς και λαϊκοί στον κόσμο, με εγώ στους μοιράζουσα. Η πρόσβαση στα περισσότερα σκεταριά στην περιοχή των Καρολίων γίνεται μόνο με αλυσίδες. Σε σπηλιά τούνελ μήκος 80 μέτρων εγκαταβεί ο πατέρας Ισίδωρος από την Εστονία. Η είσοδος στο σπηλαίο είναι καλυμμένη με λασπότυχο, καθώς οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Ωστόσο, ο ίδιος δείχνει τόσο ήρεμος και γαλήνιος, σαν να βιώνει κάτι ξεχωριστό. Προσεύχεστε πόσες ώρες την ημέρα? Η προσευχή είναι κάθε μέρα 8 ώρες. Αλλά εμείς εδώ κάνουμε πάντα. Όλη την ημέρα δηλαδή? Ναι, το δουλεύουμε, κάνουμε και τις ώρες. Κάνουμε και τις άλλες ώρες την ημέρα. Τρώμε, κάνουμε προσευχή. Αυτό είναι το λεγόμενο κόκκινο σπήλαιο. Η ονομασία του προέρχεται από το κοκκινό χώμα που βγάζει, το οποίο χρησιμοποιείται για την αγιογράφηση των Βυζαντινών εικόνων. Εδώ τα καλοκαίρια ζει ο Γέροντας Δανιήλ. Από την ηλικία μόλις των 11 ετών ασκητεύει στο Άγιον Όρος ο πατέρας Τωμάς, ο μοναδικός αγιορείτης Αγιορροχρυσοχώος. Μια ολόκληρη ζωή στο περιβόλι της Παναγιάς. Η μαρτυρία του είναι συγκλονιστική. Έχω 55 χρόνια εδώ στη σκήτη της μικράς Αγίας Σάνης, της αδερφότητας των Θωμάδων. Από τι ηλικία το γίνεται? Από 11 ετών έχω έρθει με τον γέροντά μας που το γνωρίσαμε και ήρθαμε, τον Θωμά τον Πιεροτσάκο. Πήγα να κοιμηθώ το βράδυ και βλέπω στον ύπνο μου την Παναγία, μια υψηλόσωμη γυναίκα, στα μαύρα ντυμένη και με πολύ φωτεινό πρόσωπο και μου λέει, εγώ είμαι η Παναγία παιδί μου, έλα να σε πάρω να σου δείξω τον Παράδεισο. Μία από τις θαυματουργές εικόνες στην περιοχή της Ερήμου φυλάσσεται στον κελί των Γερασημένων στη Μικρή Αγία Άννα. Αυτή η εικόνα της κοιμήσεως του τόπου που είναι στο τέλος
είναι παλιά, είναι ο 14ο αιώνας, είναι πληκτρολογική εικόνα εδώ του ναού, του Ναΐσκου αυτού. Είναι σπανίας τέχνης. Εδώ οι άγγελοι που είναι πάνω στην εικόνα ζωγραφισμένη έχουν από έναν Απόστολο που λέει το Πάριο Απόστολο εκπεράτων συναντριστέν της Εντάλε. Οι γεροντάδες μας την εικόνα αυτή την πρόγραμμα είναι να μιλωθεί. Είναι θαυματουργός εικόνα και για μας εδώ είναι η εφαίσθητος εικόνα η παρηγοριά μας. Εδώ είναι όλα τα οικάρες και τα οστά που κύμμεργε από πίσω που είναι σταυρωμένο, οι πατέρες που παρήλασαν, που ασκήτυψαν εδώ μέσα στη σκήτη. Εδώ μέσα έχει πολλούς Αγίους και Θαυματουργούς, αλλά είναι μέσα όλοι ένας πίσω από τον άλλο και δεν διακρίνονται. Πολλές φορές εδώ πέρα ερχόμεθα και αισθανόμεθα ευωδία. Ευωδία όταν βγαίνει από τα οστά, τα Άγια Λείψανα, είναι η Χάρις. Η Χάρις. Βλέπετε εδώ πέρα πόσοι πατέρες παρήλασαν. Όλοι αυτοί έζησαν, αγωνίστηκαν και ασκήτυψαν μέσα στα καλυβάκια αυτά της σκήτης. Ναι. Εδώ όταν έρχομαι στην Πανήγυρη της Αγίας Τριάδος, η πρώτη μου επίσκεψη είναι να έρθω να πω στους πατέρες το Χριστός Ανέστη. Διότι λέει εκεί πέρα προσδοκού Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Κάποτε που είχα έρθει μόνος μου εδώ και φιλοσοφούσα, κάθεσε εδώ μπροστά, αυτός είναι κάποιος προηγούμενος από τη Λαύρα, εγώ το όνομά του γράφει, μου φαίνεται Σημεών λέγεται, και καθόμαστε, σας είπα, έρχομαι κάθε χρόνο μπροστά εδώ πέρα, τους χαιρετώ τους πατέρες και τους λέω Χριστός Ανέστη πατέρες. Λοιπόν, όταν ήρθα μια φορά και καθόμουν και φιλοσοφούσα εδώ στην Κάρα αυτή, αυτός ήταν πολύ Άγιος πατέρας, λοιπόν, και έβλεπα, όπως βλέπετε σήμερα, όπως και τώρα ήμεθα, είναι όλα κλειστά εδώ μέσα, ούτε αέρας. Ήρθε όπως καθόμουν εδώ πέρα έτσι, ήρθε ένας ανημοστρόβιλος αέρας και με κύκλωσε έτσι και βγήκε από το κεφάλι μου πάνω. Και βλέπω τώρα, λέω, αυτοί οι πατέρες με έδωσαν μεγάλη ευλογία και χάρη. Με φύσηξαν σαν να, διότι έξω αέρας, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει. Σε ένα άλλο κημητήριο, στη Μονή του Αγίου Παύλου, ήταν ανημέρα του Πάσχα. Λέει ένας μοναχός στον ηγούμενο, «Πάτερ, λέει, εμείς κάνουμε Πάσχα, οι αδελφοί μας κάτω στο κημητήρι, μόνοι της και πέρα αυτοί, δεν έκαναν Πάσχα. Να πάνε να τους πούμε Χριστός Ανέστη. Ποιοι είναι παιδάκι μου, να τους πεις Χριστός Ανέστη. Να τους φωνάξεις όλους πατέρες με την εντολή του ηγουμένου, ήρθα να σας πω το Χριστός Ανέστη». Και πήγε το καλογεράκι αυτό και είπε στους πατέρες, όπως είναι εδώ πέρα που βλέπετε, «Πατέρες, μη είπε ο γέροντος να σας πω το Χριστός Ανέστη». Και απήντησαν όλοι με ένα στόμα, «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος», είπαν. Λοιπόν, και βλέπετε ότι και αυτοί δεν πέθαναν, ζουν στον ουρανό. Και γι' αυτό εδώ περιμένουν και αυτοί την τελευταία σάρπιγγα, την τελευταία παρουσία, να αναστηθούν, να πάρουν όλα τα οστά τους και να κρυθούν όπως κι εμείς. Εδώ είναι η φιλοσοφία, βλέπετε η φιλοσοφία. Και αυτοί, όπως είπαμε, παρήλασαν από τον κόσμο. Εμείς θα μείνουμε εδώ πέρα, δεν φαντάζομαι. Γι' αυτό λοιπόν, είπαν οι πατέρες, «Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώ». Τρέχουμε, γι' αυτό λέγαμε, είδες χθες το βράδυ που λέγαμε, να αφιερώνουμε για αυτή τη στιγμή 5 λεπτά, 10 λεπτά για την αιωνιότητα. Και εμείς τρέχουμε 24 ώρες για το σώμα. Για την ψυχή, ας τρέξουμε μισή ώρα, η οποία θα μας χρειαστεί στην τελευταία μας αναπνοή. Αυτό θα είναι το χειρό μας. Επομένως, μην αμελούμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο σπίτι του Αγίου Κακίου. Τώρα πάμε για το σπήλαιο του Αγίου Κακίου.
που θα γίνει απόψε η αγρυπνία της Αγίας Τριάδος απέναντι του καμπαναριού, το οποίο το έκτισε ο Ιακήμ ο Τρίτος. Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Και από εδώ, δεξιά, ο ναός που πήγαμε είναι το κημητήριο των πατέρων. Εδώ γίνονται στα λίτρουγα που κοιμούνται οι πατέρες και δίπλα το κημητήριο, όπως είδαμε, του τάφου του πατρός του Πορφυρίου. Ναι, πάμε τώρα. Παίρνει. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι ολοκληρωμένη, φαίνεται, ένα μέρος της Κήτης, η οποία λέγεται Καυσοκαλύβια. Γιατί λέγεται Καυσοκαλύβια? Ο Άγιος Μάξιμος, και Καυσοκαλυβίτης που λέγεται, αυτός ήταν προγενέστρος του Αγίου Ακακίου και είχε κτίσει μία σκήτη ψηλότερα απάνω, ο Άγιος Μάξιμος. Με το Άγιος Ακάκης έκτισε εδώ τη σκήτη αυτή, της Αγίας Τριάδος, η οποία νερό δεν είχε και έβγαλε επωνόμο της Αγίας Τριάδος μία τρισυπόστατη πηγή. Λοιπόν, γιατί λέγεται ονομασία Καυσοκαλύβια? Ο Άγιος Μάξιμος ήταν λαβριώτης, ο οποίος παρακαλούσε την Παναγία να του δώσει το χάρισμα της νοεράς προσευχής και τον είπε να ανεβεί απά στην κορυφή του Άθωνος, εκεί θα την λάβει. Όπως ανέβηκε, πήγε, τον έδωσε, παρουσιάστηκε η Παναγία εκεί στην κορυφή, τα λέμε συντομία, και του έδωσε το χάρισμα της νοεράς προσευχής. Και από εκεί κατέβηκε εδώ κάτω με δύο μαθητάς του, έκτισε τη σκήτη ψηλά που ήταν, όχι αυτή, και εκεί ασκήτευε. Και τότε ήταν πολύ ενάρετος, ο κόσμος τον τιμούσε, αλλά αυτός έκανε το σαλό, τον τρελό δηλαδή, για να μην τον τιμάει ο κόσμος. Και όλος ο κόσμος του είχε ότι αυτός ήταν σαλός. Και τότε έκανε μία καλύβα, την έκυγε την άλλη μέρα και ξανά άλλη παρέ έκανε και πάλι την έκυγε. Γι' αυτό ονομάστηκε Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, και τότε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων, από εκεί, από τον Άγιο Μάξιμο. Το Αγίο Ακακίου εδώ έζησε, αλλά το σπίτι αυτό μετέπειτα έγιναν, τα έκαναν οι μαθητέ του. Και σήμερα κάποιοι αυτοί τα ανασυγκροτούν λίγο. Αλλά τα θεμέλια είναι το Αγίο Ακακίου, όπως θα δούμε τώρα, θα πάμε η εκκλησία του και το σπήλαιο του. Εδώ τώρα κατεβαίνουμε, τη σκάλα αυτή προσέχετε. Άγιος Ακάκιος. Εδώ. Για θα κατεβούμε εδώ κάτω. Εδώ είναι η τοποθεσία αυτή που σας έλεγα, το σπήρι του Αγίου Κακίου που έζησε χρόνια, πολλά. Στο πλάι θα μπει. Περάσει ελαφρώς. Το σπήλαιο του Αγίου Ακακίου, όπως το βλέπετε, με το προσκυνταράκι, εδώ έκανε τις ακολουθίες, τις προσευχές του, κουμποσχύει τα δάκρυά του. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι το κρεβάτι του, τα ξύλα αυτά από τότε είναι, από το 1700 πώλησε. Και είχε μία πέτρα για μαξιλάρι εκεί πέρα και εδώ έπαιρνε μία ώρα ύπνο το 24ωρο και έλεγε: αρκεί το μοναχό, λέει, μία ώρα το 24ωρο. Και βλέπετε, που λέει ο Απόστολος Παύλος εκεί, λέει, εν σπηλαίης και όρεση και τε σοπές της γης ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το ξύλο το ονομάζουν τεμπελόξυλο. Δεν είναι τεμπελόξυλο. Είναι ξύλο που γρηγορούν οι πατέρες τη νύχτα για να μην κάθονται στην εκκλησία, στο σπήλαιο που αυτό προσεύχονται,
και λίγο ακουμπούν έτσι και κρατούν το κουμποσκήνι. Εδώ πέρα κρατούν το κουμποσκήνι και προσεύχονται όλη τη νύχτα όρθιοι και δεν ακουμπούν πουθενά. Λοιπόν, έτσι. Έτσι και ο Άγιος Ακάκης εδώ πέρα, όλη τη νύχτα με το κουμποσκή, με το ξύλο αυτό, προσευχόταν όχι μονάχα για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο. Εδώ σε αυτό το σπήλαιο, τον ευθόνησε ο διάβολος και τον πείρασε πάρα πολύ. Κάποτε τον έδωσε τέτοια λύπη, τέτοια ολιγορία, τέτοια δηλαδή αθυμία, που δεν μπορούσε να αντέξει. Και εδώ απ' έξω είχε, τώρα εξεράθηκε, πρόσφατα εμείς το προλάβουμε, ένα δέντρο. Και το κάποτε που ήρθε σε τέτοια ολιγορία, τέτοια λύπη, άκουσε εδώ απ' έξω ένα πουλάκι λαϊδούσε τόσο γλυκά, το έστειλε ο Θεός από τον ουρανό και βγήκε έξω να τα ακούσει και κάθεσε με ημερονύχτη και το άκουε και το πέρασε αυτή η λύπη που είχε. Κάποτε πάλι το έδωσε ο διάβολος μεγάλο, που κρύωνε πολύ μέσα στη σπηλιά. Το χειμώνα στις σπηλιές είναι λίγο ζεστές. Αυτός τόσο πολύ πάγουν, έξω είχε ένα μέτρο χιόνι. Λέει και αυτό ρε διάβολο είναι πανουργία σου. Και έβγαλε το ράσο το έξω που βγήκε, όχι, γυμνός που λέει, αυτό που μπορούσε, που φοράμε στην εκκλησία. Λοιπόν και ξάπλωσε μέσα στα χιόνια και τότε τον ήρθε μία θερμότητα. Θερμότητα και ζεστάθηκε και κατάλαβε ότι ήταν ενέργεια του διαβόλου. Και ήρθε πάλι μέσα και συνέχισε την προσευχή του. Δεν συνέχισε μια και δύο ώρες, αλλά τη συνέχισε αυτή έως τέλος της ζωής του εδώ παρέδωσε. Είχε δύο μαθητάς εδώ πέρα και μετά έκτισε τα πάντα, όπως θα δείτε, την εκκλησούλα αυτή, μετά την κοίμηση στο Αγίο και έκτισε τη σκήτη. Ο Άγιος Ακάκιος και πήρε τόσο μαθητάς και πατέρας είχε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ο κόσμος, που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Βλέπετε, του κόσμου η ζωή και των πατέρων, των ασκητών η ζωή. Και αυτός δεν μπορούσε, άνθρωπος ήταν, γεννήθηκε στον κόσμο, να πάει να ζήσει έξω και αυτός μέχρι δημευμάρια. Όχι, εξέλεξε το απέραντο σπήλι αυτό όπως το βλέπετε. Λοιπόν, ούτε πόρτες, ούτε παράθυρα. Εδώ έστρωσε δύο ξυλαράκια και εδώ πέρασε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του, διότι όσο και να ζήσουμε, λίγα χρόνια έχουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε έναντι της αιωνιότητος είναι λίγα χρόνια. Φεύγουν, περνούν λίγα χρόνια. Επομένως, γιατί να μεταεκμεταλλευτούμε αυτά τα λίγα χρόνια. Έκανε θαύματα. Δάφνη. Δόλεθε. Εδώ ολοκληρωμένη στη φάση.
κατά της τάξης με ανθρωπίνη προστασία, όντα Αγία Δέσποινα, αναδέξε δε εισή, ο Ιτέκτος σου. Θλίψεις γαρέκεις με, θέρεις ορδίδαμε, τον δαιμόνα τα το ξέρματα, σκέπη δουκέ, πάντοτε πορευούμενος και παραμυθία που και κοφήσουν. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία το πιστό, μη μου παρήθεις τη δέηση το συμφέρον της Ανεβαίνουμε τώρα. Έχει κι άλλους. Ευλογείται. Ευλογείται. Παπαστεφάν εδώ έχει. Ευλογείται. Τα άγρια περιστερά και αυτά τα έχει μερώσει ο Παπαστεφάν. Και έρχονται καθημερώς και τρώνε εδώ. Τα δώνει, τα δίνει ψωμάκι, αγοράζει ψωμάκι και τα δίνει και τρώνε καθημερινώς. Και αυτά είναι λίγα που έρχονται καθημερώς. Έρχονται 10, 15, 20, 50. Α, έρχονται πολλού δηλαδή. Έρχονται από όλη την περιφέρεια και έρχονται εκτός τα περιστράκια, έρχονται και μικρά πουλάκια. Έρχονται και τρώνε τα κάνει σύνθημα, τα έχει τράπεζα καθημερινώς. Και τρώνε εδώ πέρα. Και φεύγουν, έρχονται άλλα, πίνουν νεράκι και στην λυκάνη μέσα που τα έχει και παίρνουν τις μέρες εδώ πέρα κοντά στον ασκητή, τον Πάτερ Στέφανο. Ναι. Τώρα θα πάμε στο εκκλησάκι του. Το κλικό θα είναι όνομα, κύριε. Γιώργος. Ωραίες Γιώργη, δεν έχουν γιώργη, έχω που το γραφείο. Εσείς έχετε φορορείς. Πήρε βρε αδικό με φορείς το Βαϊνίλο, αλλά χάλασε μίσον δύο τρία. Το πήρουμε, εδώ ήταν πολύ ωραία, αλλά πολύ μικρό. Πολύ μικρό δεν μπορεί να κάνει σπόση από μακριά. Α,
Έλα, έλα, έπαιξε. Να πάει, να πάει στα αυγά, ναι. Να πάει μέσα. Συ προχώρα, κάνε δουλειά σου. Συ πάει είναι μέσα. Ναι, ναι. Έχει φως, έχει φως. Έχει φως. Δεν μου αρέσει, είναι μικρός. Να βάλω στο εδώ. Πολύ ωραία, αλλά δεν μπορείς να την μαγαλωθεί. Έχει αυτό, παίρνει, παίρνει. Ναι, παίρνει τώρα. Παίρνει αυτό, παίρνει. Θα πάρει εδώ, πάρει εδώ. Καρθώ από εκεί μεριά, εγώ να παίρνω κατά εδώ. Είναι καλό. Ωμα, ήταν για να... Ή, από πάρει από εδώ, από εδώ. Να πάρεις εδώ. Το πήρα αυτό. Πήρε. Από πού μακριά, από μακριά. Άρισα. Αλλά πού να βλέπουμε μετά. Να βλέπω. Εδώ τώρα να ψάρεις ένα τροπάριο σερβικά να ψάλει. Μπρε, δεν μπορώ. Λίγο, να ψάρει, να ψάρει. Λίγο, να ψάρει. Ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς, λίγο. Είπατε. Α, το... Βασιλεύ Ουράνια. Α, ναι. Ναι, Βασιλεύ Ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αλήθειας, ο πάντα τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορήγος, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθαρίζον ημάς από πάσης χιλίδος και σώσον αγάθεν τας ψυχάς ημών. Περιμένετε λίγο, βλέπεις, έβαλα τρία. Εδώ έβαλε ίσιο, τώρα γύρισε από Άγια Τριάντα. Έβαλε αυτό, έτσι έτσι. Τώρα γύρισε εδώ. Προσκυνά Άγια Τριάντα το Λουρδάκι. Ναι, ναι. Αυτό γύρισε που είδα, Άγια Τριάντα γύρισε Μόναχο τώρα. Τώρα λέει, πάει εδώ. Βλέπει και τριάντα. Έβαλε εδώ, έτσι έτσι. Εδώ σε έβαλα, να γίνει τρία. Αυτό τώρα βλέπω, Μόναχο γύρισε. Είναι θάμα. Εδώ αυτό το κλεισάκι είναι το Αγίου Σάβα. Εδώ δεν γύρισε, αυτό γύρισε. Που εορτάζει η Αγία Τριάδα εκεί πέρα. Εδώ ο Παπαστέφανος κάνει κάθε μέρα λειτουργία και ακολουθίες και προσεύχει διάλογο τον κόσμο και γράφει τα βιβλία αυτά τα οποία κυκλοφορούν έξω. Ναι, το τέλος του κόσμου και το μεγάλο θαύμα. Πώς λέγεται το άλλο βιβλίο, ένα σύγχρονο θαύμα. Τώρα τυπώνει άλλο, γράψει μάλλον, αλλά δεν είναι. Εδώ τα έγραψε και θα γράψει και άλλα βιβλία ο Παπαστέφανος με πολύ αγάπη, πολύ άσκηση και.
και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Πάει η βαστούνη. Λοιπόν. Ξέρεις το βαστούνη από την Πικάνης, από Καρέας. Από την Πικαριό. Έλα εδώ, έλα εδώ. Κανείς. Αμήν να κάτσουμε εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ, εδώ, από εδώ. Εγώ από εδώ. Κάτσε τη λίγο εδώ. Πολύ ωραία, εδώ δεν έχω να ποτίζουν. Δεν έχω να ποτίζουν. Παίρνεις. Παίρνει. Λίγο πάρει μια... Δεν θα πείτε τίποτα. Α? Για περίμενε. Πολύ έχει κόσμο. Εδώ βρισκόμεθα μπροστά στην πόρτα του ασκητηρίου του Παπαστεφάνου. Βλέπετε, καλλιεργεί λουλουδάκι μέσα στην έρημο, τα ποτίζει με λίγο νεράκι και με λίγα δάκρυα και είναι σαν ένας επίγειος παράδεισος, όπως το βλέπετε. Εδώ έχει φράουλα. Και από λίγα φράουλα έχει... Είναι έρημος εδώ πέρα. Και πάντα δηλαδή όποιος έρχεται εδώ πέρα το φιλοξενάει. Και με αγάπη και με λόγια καλά και με λίγο ψωμάκι που έχει παξιμαδάκι ξηρό. Ναι. Λοιπόν, τώρα ήρθε και εμάς μας υποδέχθηκε εδώ πέρα και μας έδειξε όλα τα αξιοθέατα που έχει των Καρουλίων. Τώρα θα μας συνοδέψει, θα πάμε στο απόκρυπνο Καρούλι εκεί να δούμε εκεί που έζησαν οι ασκητέ και ο Παπαστέφανος που τους πρόλαβε πολλούς εδώ μέσα που έζησε με αυτούς τους ασκητάς θα μας συνοδεύσει μέχρι μέσα τα καρούλια εκεί τις απόκρυμνες σκάλες που είναι με αλυσίδες, με σκοινιά που κατεβαίνουν οι πατέρες που κατέβαιναν και τώρα πάνε προς σκηνητέ και μερικοί άλλοι πατέρες κατεβαίνουν. Ωραία, έψαλα τώρα. Γέρασο, βρε, 72 ευρώ. Δάκρυς, στα γκρέμνα που είναι. Εκεί κάθισες εκεί πέρα. Ναι, ναι. Πριν από το εκείνο. Μέσα είναι το απόκρυπνο Καρούλι. Εδώ που βλέπετε τα σπιτάκια, όλα αυτά κατοικούνταν παλαιότερα, όλοι ήταν οι ασκητές εκεί απάνω. Ζούσαν με μόνο λίγο παξιμάδι. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Τίποτε άλλο. Πολύ δύσκολο. Τώρα μπορούμε να πάμε από εκεί, Παπαστέφανε, από το δρόμο να περάσουμε. Δύσκολο, δύσκολο. Θα βάθει να είναι πέσει. Ε? Θα βάθει να είναι πέσει. Αυτοκαλυσμένο, βρε. Μόνο από σπίτι σου απάνω. Από εκείνο που περούει. Από εκεί. Από εδώ δεν μπορεί να πάει. Από εδώ, αλλά η σκάλα. Α, σκάλα δεν μπορεί να κατέβει. Πού σκάλα. Μπορεί να πέσει φοβάτο, βρε. Από πόχι, να πάει από σπίτι πάνω. Από σπίτι, Δεν πέσει εκείνο. Το χωρίς αυτό. Ναι, το αγαπάει από εδώ πριν να κάνει να πάρει φωτογραφία εδώ, αλλά εδώ από εδώ να κάνει, το ίδιο φαίνεται, από εδώ, το ίδιο. Σε θέλω να πάμε. Α. Κοίταξε εδώ πέρα, για μην πες Χρήστο. Μακριά είμαστε. Χρήστο. Να μην πάει κονούπιος. Α, εδώ έκανε... Πάρε λίγο, Δανίλα, πάρε με εδώ. Ύστερα, έκανε ο κυρίλος σπίτι, δεν είναι έφημα ακόμη. Καινούριο σπίτι, και θα κοιμάσαι. Εκείνο, κρύο σπίτι, πολύ ωραία εκείνα, για χειμώνα. Δεν μου λες, εσύ δεν μπορεί να φωνάξεις πουλάκια να έρθει να δώσει χέρι. Α, πού τα πουλάκια. Να φάει. Α, τα πουλάκια που είναι. Μην φώναζω τώρα, πέτσα σου πήρε γάτα από 10. Έχουν έξοδο. Σκότωσε γάτα. Σκότωσε, έφαγε γάτα. Έφαγε τι να κάνει τώρα, δεν έχω. Τώρα εσύ φώναζε. Ήρθε πρωί ένα μόνος. Πρωί ήρθε ένα από το κάσιμο. Πέρασε ήρθε να τυπήσει με εδώ. Εδώ. Σήμερα. Μόνο περιστέρι έρχεται. Μόνο περιστέρι έχω άγριο. Καλά. Βάλει ένα άγριο. Έχω μόνο τώρα ένα αέρα. Βάλει εδώ. Εδώ. Μόνο αυτό το άγριο περιστέρι. Α, τα περιστέρια. Είναι άγριο. Άγριο δεν είναι. Άγριο δεν είναι. Φώναξε. Έχει περίπου 40. 40 όλα αυτά τρώνε. Τρώνε δυο ψωμιά την ημέρα λέει. Δεν φεύγει. Εγώ πάω, πήρω δύο. Αφού γίνατε φίλοι. Ναι. Λοιπόν, θα την πάμε Γιώργο. Ναι. Εδώ στη γεύση μου αγαπώ να βλέπει. Πώς έκανε πριν η Ελλάδα, πολύ είναι ωραία. Αλλά είχα πολύ βροχή, έγινε πολύ λούδια. Νομίζω σπεράδεις. Τώρα δεν έχει βροχή όμως. Δεν έχω, τι να κάνω. Εγώ δεν ζητάω βροχή, εγώ δεν έχω ανάγκη. Εγώ έχω να πίνει, έχω. Ωραία να πίνει. Ναι. Τρέμει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Είναι από Σερβία, ε? Όχι. Πού, τι. Είναι από Ελλάδα. Ελλάδα.
δεν είναι, μπορεί να σωθεί. Τώρα μπορεί μετά αύριο θα έρθει η Κυριακό να πάει μόνο να βλέπω και να βλέπει μου βίντεο. Βλέπω βίντεο. Έχω εδώ εκκλησία από Σερβία. Εδώ. Εκκλησία, πάλι πω πέρα. Καλά. Εκκλησία από Μπελγράδιο, φαίνεται, α. Ναι. Εδώ, Σαλονίκη. Κύριο και Μεθόδια. Κύριο και Μεθόδια. Εδώ έχω λουλούδια ακόμη, πρέπει να φύγω λουλούδια. Λουλούδια. Εδώ τώρα η Πάσχα δεν έχει τώρα λουλούδια. Δεν έχει λουλούδια. Μόνο το Πάσχα, ε. Πολύ, εδώ είναι το υποδοχή του πατρός Στεφάνου που υποδέχεται τους ξένους, τους αδερφούς που έρχονται να τον δουν. Και μέσα είναι το δωμάτιό του που κοιμάται. Και εδώ φιλοξενεί. Ότι έρχεσαι, Κυριακό, εδώ κοιμητάς. Να ακούει, να βλέπει μετά. Εδώ κοιμηθείς μέσα. Μα εκεί είναι η κρεβατοκάμαρα. Πού να πάει μέσα εδώ, εδώ πέρα. Εδώ μέσα. Άντε, καλά. Εδώ κοιμηθείς. Το γράφει, εδώ έχω εικόνε, έχω ωραία εικόνε και έχω πολύ πιο ωραία πονογκία. Αλλά δεν έχει φως. Παίρνει. Α, παίρνει. Πολύ ωραία. Εδώ, δεν είναι ίσιο, δεν είναι καλό. Σπιτάκι, σε αυτό το σπιτάκι εδώ πέρα το ασκητήριο, καθόταν ένας Ρώσος, Άγιος ασκητής, ονόματι Νίλος. Κάθε μερενός προσευχόταν εδώ πέρα και είχε ανοίξει τον τάφο του. Και όταν ήταν καλές ημέρες, πήγε και κοιμόταν εκεί στον τάφο του και καθημερώς έκλαιγε και έλεγε «Ο τάφος αυτός με περιμένει μια μέρα, ό,τι θα είναι δεν το ξέρω και πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να παραδώσω το σώμα μέσα στον τάφο και η ψυχή μου να ανέβει στον ουρανό». Και καθημερώς έμπαινε μέσα στον τάφο και έκλαιγε και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρησέ με σαν άνθρωπος ανέπτυσα». Και εγώ συγχωρώ τους πάντας, κοιμήθηκε σε βαθύ γύρω σε 95 χρονών με τέλεια Αγίου, προείδε το θάνατό του, την κοίμησή του θέλω να πω, και ακόμα εδώ που ζούσε με τα πουλάκια, τον έκλαψαν και τα πουλάκια και πήγε στον προορισμό του. Τώρα το σχετήριο του είναι, όπως το βλέπετε, είναι έρημο. Δεν ξέρω αργότερα αν το πάρει κανένας άλλος ο σχετής και το αξιοποιήσει και καθίσει και αυτός και μνημονεύει και τον γέροντα Νίλο, τον ασκητή που το είχε κτίσει εκ θεμελίων. Αυτά, Γιώργο, και ανεβαίνουμε προς τα πάνω να δούμε και άλλα σχετήρια ασκητών. Εδώ δίπλα είναι ακόμα ένα. Εδώ καθόταν σε αυτό εδώ πέρα δίπλα μας, δεξιά μας, έλα προς τα πάνω. Κάποιος Νίλος και αυτός μεγάλος ασκητής, ο οποίος και αυτός φορέδωσε εδώ την ψυχή του στο ασκητήριο αυτό. Είχε πολύ αγάπη, εργαζόταν αμυσθή σε όλους τους πατέρες. Μόνο αυτό που έτρωγε την ημέρα, το ψωμάκι έπαιρνε, τίποτε άλλο. Και περνούσε τα χρόνια του με την προσευχή και με την άσκηση. Και αυτός τελευταία παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού, προβλέποντας το θάνατο του. Άδειο είναι δηλαδή. Ναι, τώρα είναι άδειο. Είμαστε στο Σκαμνάκι, Γιώργο. Βρισκόμαστε στο ησυχαστήριο, στο ερημητήριο του γέροντος Νικοδήμου, και αυτός Ρώσος ασκήτηψε εδώ πολλά χρόνια. Βρήκε το γεροντά του εδώ πέρα, τον γεροκόμισε, τον έθεψε και αυτός ήρθε η ώρα των 80 χρονών ετών, κοιμήθηκε στα χέρια μας. Εγώ κατέβηκα και τον εκείδεψα. Εκεί λέει «Ενθά δεκείται ο δούρος του Θεού, Νικόδημος μοναχός». Λοιπόν, αυτός ήταν στρατηγός του τσαρικού στρατού. Εγκατέλειψε όλες τις δόξεις και ήρθε εδώ στα Καρούλια και προσυγκολήθη στο γέροντά του τον Δοσίθεο και τον ανέπαυσε και ήρθε και αυτός η ώρα και κοιμήθηκε και αυτός. Ήταν ασθενής, κατέβρεκε τον περιποιούμαν και τελευταία με έδωσε την ευχή του, κοιμήθηκε στα χέρια μου. Τον σαβάνωσα,
τον πήγαμε στην εκκλησία του. Εδώ η εκκλησία του είναι η Αγία Τριάδα, όπως, όπου γιορτάζει σήμερα. Άρωτε έκανε πανηγύρια με τους ασκητάς, έκανε αγρυπνία ολονύκτιο. Και τώρα το καλυβάκι του είναι και αυτό έρημο. Δεν κατοικεί κανένα. Η εκκλησία του είναι καλή καταστάση. Έρχονται κάπου πατέρες και λειτουργούν μέσα και το μνημονεύω και αυτόν. Εδώ όπως βλέπει τον τάφο, το απέριτος μόνο ο σταυρός και το καντιλάκι, μέσα είναι το σώμα του. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση, μπορεί να είναι και αδιάφθορο, μπορεί να είναι και να ευωδιάζει μέσα στον τάφο. Α, δεν βγήκε εγώ, ναι. Δεν βγήκε, είπε να μην το βγάλουμε. Αυτός θα έρθει στη Δευτέρα Παρουσία να παραλάβει με την ψυχή του το σώμα του, να γίνει ακέραιος και να κρυθεί ενώπιν του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Μη με βγάζετε από τον τάφο, εγώ θα έρθω να πάρω τα λείψανά μου και θα γίνω όπως πρώτα τέλειος άνθρωπος και θα κρυθώ ενώπιν του στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Εδώ έκανε πολλά χρόνια. Ασκήτεψε και βοήθησε πολύ κόσμο στον πνευματικό τομέα, διότι ήταν άγιος άνθρωπος. Λοιπόν, ήρθε η στράτο, όπως είπαμε, και κοιμήθηκε, έφυγε, εγκατέλειψε το καλυβάκι του στα χέρια μας. Εγώ, όπως είπα, πήρα μεγάλες υποθήκες από αυτόν. Μου είπε πολλά πράγματα τα οποία φυλάγω σαν κόρη του φθαρμού. Παιδί μου, λέει, να έχεις αγάπη, να περιποιήσει τους ασθενείς, διότι στο πρόσωπο των ασθενών βοηθάς αυτόν τον Θεό, ευλαβείς αυτόν τον Θεό, αγαπάς αυτόν τον Θεό. Για αυτόν τον Θεό δεν το βλέπεις, τους ασθενείς τους βλέπεις. Ο ασθενής είναι στα χέρια του Θεού και βλέπει ο ασθενής στα χέρια των ανθρώπων και ζητάει μια βοήθεια ανθρωπίνη. Βλέπετε, και αυτοί οι ασκητές τελευταία που ήταν κατά μόνας, και αυτοί ζήτησαν την ανθρωπίνη βοήθεια και τελευταία παρέδωσαν την Αγία τους ψυχή ισχύρας Θεού. Αμήν. Το ασκητήριο με την εκκλησία υπό ονόμα της Αγίας Τριάδος εδώ λειτουργούσε καθημερινώς ο πατήρ Νικόδημος. Τώρα το άφησε, λειτουργείται στον Παράδεισο. Εμείς περνάμε και βλέπουμε και δοξολογούμε τον Θεό και βλέπουμε τον τάφο του και το μνημείο του, το οποίο μας ανεμέν και μας εντός του λίγο να μας δεχθεί. Κανείς δεν αποφεύγει τον θάνατο, όλοι μας τον αναμένουμε. Έλεγε ένας ασκητής, εγώ τον θάνατο τον αναμένω ως ένα αγαπητό προσφύλι φίλο μου. Και λέω, πότε θα έρθει αυτός ο φίλος μου να τον δω, να τον αγκαλιάσω, να τον σπαστώ, δηλαδή τον θάνατο. Διότι έλεγε, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού, πότε να φύγω από αυτή τη ζωή, να βλέπω κατά πρόσωπο τον Θεό. Αυτοί ήταν σίγουροι οι άνθρωποι με την άσκηση που είχαν. Εδώ, Γιώργο, όπως βλέπουμε, κάτω όπως βλέπουμε, αρχίζουμε το μωράγιο που είναι η θάλασσα και συνεχώς είναι τα καρούλια, τα λεγόμενα φρικαλαία καρούλια. Εδώ που έζησαν ασκητέ και ζουν ακόμα σε αυτό το μέρη εδώ πέρα. Εδώ, όπως είπα, κάτω είναι το κυρίο της Αγίας Τριάδος, που ζούσε ο πατέρ Νικόδημος, που σου είπα το ιστορικό. Εδώ παραπάνω αυτά τα πιζουλάκια που βλέπεις απάνω οι αμυγδαλές, ψηλά εδώ πέρα εκεί, είναι το πατρός Γαβρίλη που θα σε διηγηθώ εδώ πέρα πίσω μας, είναι το σπιτάκι του που έζησε, οι αρχάγγελοι, ψηλάνε τα βράχη, τα γκρέμνα. Πίσω από αυτά τα γκρέμνα είναι το ησυχαστήριο του πατρός Εφραίμ, το αυτό που αυτός που ακούγεται, αυτός ο άγιος άνθρωπος. Πίσω μεριά είναι τα σχετήρια που είναι στις αλικές και ψηλότερα είναι το Αγίου Βασιλείου. Όλα αυτά τα βουνά κατοικούνταν από ασκητάς παλαιότερα, διότι είναι γεμάτα από σπήλια. Και τώρα πάμε εδώ πίσω να δεις τα καρούλια, τα απόκρημνα καρούλια. Thank you.
Εδώ ήταν σπίτι. Εδώ ήταν σπίτι. Εδώ ήταν το ησυχαστήριο, το ασκητήριο του πατρός Γαβρίλ, τον οποίο θα συνδηγηθώ τώρα για τη ζωή του. Λοιπόν, τώρα πάμε εδώ την φορτούνα του, αλλά όλα έπεσαν βράχια και τα σκόρπισαν μετά το θάνατό του. Έλα προς τα δω. Εγώ και θα προετοιμάσω το έδαφος. Τι πάνε αυτές οι πέτρες, κανένα σπίτι, το κεφάλι. Παίρνει. Με ακούς αυτά που λέγω. Ναι. Κατέβαινε σιγά σιγά. Εδώ ασκήτηψε ο πάτερ Γαβρίλ, ο Καρλιώτης. Εδώ βλέπει το ασκητήριο του είναι τελείως εγκαταλειμμένο. Έχει χαλάσει πλέον, δεν διορθώνεται. Εδώ έζησε πολλά χρόνια. Εδώ να δείτε και το δωματιάκι του, τα οποία είναι και τα οστά του εδώ μέσα, που φυλάσσονται εδώ πέρα. Κατέβα κάτω. Εδώ ήταν το κελάκι του πατρός Γαβρίλ που ασκήτευε. Και εδώ φέρουμε τα οστά του, τα οποία θα συγκινθώ πώς κοιμήθηκε στα χέρια μας, μέσα στα αγκαλιά μου κοιμήθηκε. Και τώρα το βλέπω πάλι δίπλα μου, μας βλέπει και αυτός εδώ με την κάρα του, και από τον ουρανό με τα μάτια της ψυχής μας βλέπει. Γύρνα που κείμερ και πάρει το επίλυπο σπιτάκι, το οποίο είχε και εκκλησούλα των Αρχαγγέλων. Εδώ είχε το τζακάκι του. Παίρνεις τώρα. Ναι. Ήχο παίρνεις. Παίρνω. Εδώ ο πάτερ Γαβρίλ έκανε πολλά χρόνια με τον γέροντά του, τον γέροντα Σεραφείμ. Είχαν και μία εκκλησούρα των Αρχαγγέλων. Ακόμα φαίνεται να ρίξει ένα μικρό τέμπλο, τα στασιδάκια τους μέσα. Ερχόμαστε εδώ πέρα παλαιότερα και κάνουμε λειτουργίες και στη μνήμη των Αρχαγγέλων. Λοιπόν, όταν πέθανε ο γεροντάς του μετά από πολλά χρόνια, και αυτός και ο γεροντάς του όταν ζούσε, ποτέ τους δεν έτρωγα λάδι στη ζωή τους. Ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα. Όταν ήρθε σε βαθύ γύρας ο πάτερ Γαβρίλ, ερχόμαι και τον περιποιούμε εδώ πέρα, ήταν ασθενής, κλινήρης, τον πονούσε μέσα του. Από την πολύ την άσκηση, τα κόκαλά του έπαθαν από... δεν είχαν ασβέστιο. Λοιπόν, και είχε τον πονούσαν τα κοκαλάκια του και τον βοηθούσα όσο μπορούσα. Και μια φορά μου λέγει, παιδί μου λέει, να μου αναπαύσεις, φέρε με ένα στρωματάκι λίγο μαλακό να αναπαύσω το παθημένο μου σώμα, διότι αυτός είχε από κάτω σκέτα τρία σανίδια και κοιμούνταν να πάστα σανίδια και είχε μια πέτρα για μαξιλάρι. Τώρα στο γύρας μου λέει, ας χαλάσω λίγο την άσκηση, γιατί δεν αντέχω από τους πόνους. Λοιπόν, πήγα πάνω εγώ στο δικό μας το σιγαστήριο και πήρα ένα στρωματάκι, όχι και μαλακό, πολύ τέλος πάνων, το σήκωσα σιγά σιγά, το έβαλα από κάτω και τον έστρωσα και ξάπλωσε. Μου λέει, παιδί μου, να έχεις την ευχή μου, να έχεις την ευχή του Θεού και της Παναγίας. Με ανέπαυσες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφού τον τακτοποίησα,
τον έδωσα κάτι έτσι να φάει. Τον χαιρέτησα και έφυγα για να έρθω την επόμενη το πρωί πάνω να τον περιποιηθώ. Ερχόμαστε δύο φορές την ημέρα εδώ στο ασκητήριο του που βλέπετε. Μόλις ήρθα το πρωί, χτύπησα την πόρτα. Παιδί μου Δανίλ, έλα, τι με έκανες απόψε. Δεν μ' άφησες να κοιμηθώ, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Τι πράγμα με έκανες εδώ πέρα. Το δωμάτιό μου το έκανες στο νοσοκομείο, το έκανες αχέπα, το έκανες. Με έβρες μαλακά στρώματα τώρα στα γερατεία μου εδώ πέρα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Εγώ θέλω τα σανίδια μου, την άσκησή μου. Πάρτε σε παρακαλώ, βγάλετε. Καλά γυρνάνε ευρωγυμένα στον κουάρτο σήμωσα. Τον έβρα, το έβρα το στρώμα, τον έβρα και τον άφησα από άστα σανίδια που κοιμούνταν τόσα χρόνια. Έτσι παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι θα περάσω τη ζωή μου. Λοιπόν, ερχόμεθα κάθε Κυριακή, κάθε Αρχή και τον κυρωνούσαμε εδώ πέρα, διότι δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί και να πει. Ερχόταν χειμώνας. Λέω χαίροντα να σε πάρω, να πας στο δικό μας το συγχαστήριο, να σε περιποιούμεθα και να έχεις τη Θεία Κοινωνία καθημερινώς που έχουμε στον Ταλίτρογο να κυρωνάς. Ναι, παιδί μου, όπως θέλετε, για να μην σας κουράζω. Το βάλαμε σε ένα φορείο απάνω, πρακτικό που έκανα με τα χέρια μου, τον ανεβάσαμε. Και μόλις τον ανεβάσαμε, το στρώσαμε ένα ταπεινό δωματιάκι μέσα και το βάλαμε στο κρεβάτι απάνω να κοιμηθεί, να ξαπλώσει. Βλέπει δεξιά-αριστερά, μου λέει, παιδί μου, ήρθα στο κοινόβιο. Στο κοινόβιο ήρθα. Πω. Η ζωή του κοινοβίου είναι παράδεισος. Είναι ουρανοδρόμων κλίμακα. Από τώρα και στο εξής είναι η ζωή μου, η σωτηρία μου μέσα σε ασφάλεια, σε υπακοή ήρθα. Λοιπόν, θα ακολουθήσω το κοινόβιο, λέει, εν το κοινοβίο καθεζόμενος, το κανόνι ακολούθα. Θα ακολουθήσω, λέει, ό,τι έχει τάξει στο κοινόβιο, πλην όμως να με επιτρέψετε να μην χαλάσω την τάξη της νηστείας μου επί τόσα χρόνια που δεν έφαγα λάδι. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο γέροντα, ό,τι θες εγώ θα σε μαγειρεύω να τρως. Μια φορά μου λέει, παιδί μου λέει, ήθελα 2-3 μπάμνες με τράβηξε, φρέσκες θα μην κάνεις. Ήταν προς το τέλος του καλοκαιριού, είχαμε μερικές εκεί, μάζεψε καμιά δικαριά 20 μπάμνες, τον έκανα πιατάκι φαΐ με φρέσκη ντομάτα χυμό, τον έκανε λίγο μαϊδανό, έκανα φαγάκι, τον πήγα. Πήρε την πρώτη πυρουνιά. Παιδί μου λέει, δεν σε είπα να μην βάζεις λάδι. Δεν έβαλα γέροντα λάδι μέσα στο φαγητό αυτό. Δεν έχει λάδι το φαγητό αυτό, δεν έχει. Τι έχει, λέω γέροντα, έχει πολύ αγάπη έβαλα. Όλη μου την αγάπη, την προσπάθεια για να συναπαύσω. Να είσαι την ευχή μου, παιδάκι μου, σε ευχαριστώ, φέρε να φάγω. Έφαγε, πλησίαζε. Ήταν η 1η Νοεμβρίου, πλησίαζε τον Αρχαγγέλο. Γέροντα, πλησιάζει 8 Νοεμβρίου, το κελάκι σου κάτω, το εκκλησάκι, εορτάζει. Τι θα κάνουμε, και εσύ εορτάζεις, Γαβρίλης, δεν ονομάζεσαι. Βλέπεις, κάνω μια παρένθεση, Γιώργο, κάτω και τα σπίτια. Που είναι το απόκριβο που πρικαλέω, Καρούλη, αν μπορείς και τα παίρνεις. Εδώ μέσα έζησαν πολλοί ασκητές, σαν τον Γέρο Γαβρίλη. Εκεί, κάτω γύρω από τον άνθρωπο, στο οποίο θα συγκεντρωθώ, ένα ζωσιμάς, ένα σεραφί. Εδώ έριξαν πολλά δάκρυα, προσευχή και αίμα, αλλά και έλαβα πνεύμα. Από εδώ, φτερουγισμένη ψυχή τους, ανήρθε στα ουράνια. Για αυτούς όλους θα σε πω από λίγο το ιστορικό τους. Τώρα συνεχίζουμε στον Πάτρε Γαβρίλη. Για τον Πάτρε Γαβρίλη, που σου βλέπουν πίσω, παίρνεις το χαλασμένο το κελάκι του. Διότι και μόνο που πατούμε εδώ πέρα, αγιαζόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, όπως σας είπα, πλησίασαν οι μέρες της εορτής του. Του λέω, Γέροντα Γαβρίλη, εμείς έχουμε συνήθεια εδώ στο εισηγαστήριο, όταν εορτάζει ένας αδερφός, κάνουμε λουκουμάδες. Μεθαύρο θα κάνουμε και στην εορτή σου λουκουμάδες, και θα
θα λύσεις και λίγο την νηστεία, να φας δύο λοκουμάδες προς τιμή των Αρχαγγέλων. Ναι, παιδάκι, σας ευχαριστώ για την τόση σας αγάπη. Πλην όμως εσείς να κάτε λοκουμάδες και να φάτε στη τιμή των Αρχαγγέλων, εγώ δεν θα είμαι κοντά σας. Πού θα πας, γέροντα? Θα φύγω. Πού θα πας? Θα φύγω στην ουράνιο πατρίδα, να δούμε εάν ο Πανάγαθος τους με ελεήσει και με πάρει κοντά του. Γέροντα, έχεις καμιά αμφιβολία? Παιδί μου, δεν έχω αμφιβολία. Η ασπλαχνία του Θεού ελπίζω να με σώσει. Κι εγώ την μπόρεσα προσέφερα, αγώνας και αγάπη προς τον πλησίον, ό,τι μπόρεσα. Αλλά όμως είναι η σωτηρία του ανθρώπου, στέκεται σε ένα ψηλό νήμα. Ένας λογισμός κακός τελευταίος ή μπορεί να κουραστεί η ψυχή, που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο πτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος. Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε η 1η Νοεμβρίου, 2η, 3η, μου είπε, εγώ σε 3 μέρες, παιδί μου, θα αναχωρήσω από κοντά σας. Η 3η Νοεμβρίου σηκώθηκα το καθημερινός πρωί βράδυ και μεσημέρι μου κοντά του, τον περιποιούμαν, τον ανέπαγα όσο μπορούσα. Μία βραδιά είχε λίγο ανησυχία, τον περιποιήθηκα, τον άφησα. Πήγα τα μεσάνυχτα, τον είδα, είχε λίγο δυσφορία, σαν άνθρωπος. Ήρθε η ώρα, το φαίνεται, να φύγει. Του λέω, τι κάνεις, γέροντα? Λέω, υποφέρεις λίγο? Ναι, παιδάκι μου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Όταν υποφέρει το σώμα, η ψυχή είναι υγιής. Η ψυχή με αυτή η στιγμή λέγω ότι είναι υγιής, αλλά το σώμα υποφέρει. Υπομένω, είναι τελευταία η ώρα μου αυτή. Γέροντα, να σε φέρουμε, να σε κοινωνήσουμε. Ήταν Κυριακή στον Όρθρο. Λέγει αργή η Θεία Λειτουργία, διότι κοινωνούσε πάντα μετά τη Θεία Λειτουργία. Τον πήγαινε ο παπάς στο κελί που καθόταν. Λέω, αργή, θα κάνουμε και 4 ώρες να τελειώσει η λειτουργία. Λοιπόν, λέει, να με φέρετε από την Θεία Κοινωνία της Μεγάλης Πέμπτης. Ναι, γέροντα. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω στην εκκλησία, λέω τον γέροντα, τον παπαμόνος, τον που ζει σήμερα. Γέροντα, ο Πάτερ Γαβρίλ, δεν είναι και το σπίτι, θα μας φύγει. Λοιπόν, και λέω ότι θα φύγει, θα πάει στην ουράνιο πατρίδα. Να τον κοινωνήσουμε με τον Άγιον Άρτο της Μεγάλης Πέμπτης. Ναι, παιδάκι, να πάμε. Αμέσως προετοιμάζεται, κατεβαίνουμε. Τον προετοίμασα πρώτη φορά, έβαλε τα σχήματά του. Και μόλις πήγαμε στο κελάκι του, ανασηκώθηκε και λέγει, ήρθε ο Χριστός και εγώ είμαι ξάπλα, δεν μπορώ, Χριστέ μου, να σηκωθώ. Σήκωσε με, παιδί μου, λίγο. Και άρχισε και έργει του δείπνου σου, του μυστικού. Σήμερα νιέ Θεού, κοινωνών με παράνομα. Ο μίγα τη εχθρή σου, το μυστήριο νύπου. Ου φίλη μα δώσω, καθάπερο Ιούδα. Αλλο οριστή σου ομολογώσει, μνήστητη μου, κύριε, τη βασιλεία σου. Και τα ματάκια του έτριχαν καυτά δάκρυα. Ήταν τελευταίε στιγμέ αυτέ. Τελευταίε στιγμέ που ζήσει κοντά μα. Πήρε το Χριστό. Ασπάστηκε το Άγιο Ποτήρι που τον άξιζε. Λοιπόν, και τότε μου λέει, έφυγε ο ιερέας, παιδί μου, πάτε στην ακολουθία. Εγώ πήρα τον Χριστό, τώρα είμαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Έγινε Χριστοφόρος, μέτοχος της Θείας Χάριτος. Τώρα εγώ για να αναπαύσω, πήγα λίγο για 3 λεπτά και αμέσως γύρισα πίσω, είχα την ανησυχία ότι θα φύγει, διότι κατάλαβε την ώρα του. Μόλις γύρισα πίσω, τον βρήκα σταυρωμένα τα χέρια του και είχε φύγει. Το πρόσωπό του έλαμπε και ήταν γελαστός. Μας έφυγε ο γέροντας. Παρέλειψα να σας πω όμως, αδερφέ Γιώργη, διότι αυτή τη στιγμή συγκινούμε πολύ που σας τα διηγούμε αυτά τα πράγματα και βρίσκομαι στον τόπο που έκλαψε και έζησε και συνομιλούσε με τους αγγέλους και με τους Αγίους εδώ πέρα. Είχα χρόνια να έρθω εδώ πέρα
Και τώρα για την αγάπη τη δική σου ήρθα. Παρόλο που είμαι θα και δύο από αγρυπνία απόψε της Αγίας Τριάδας. Παρήλειψε να σου πω μία φορά, μία βραδιά, όπου ήταν στο δωμάτιό του που πήγα να το δω, όπου συνομιλούσαμε, ήρθε σε έκσταση. Γι' αυτόν και τη στιγμή δεν υπήρχαν ούτε ταβάνι του δωματίου, τίποτες, όλα άειλα. Έβλεπε από το κρεβάτι, όπως είναι ένας άνθρωπος σε αφασία, το σκοντούσα, δεν καταλάβανε τίποτες. Ήρθε σε έκσταση και έβλεπε τον παράδεισο, τα μάτια του ανοιχτά, έβλεπε στον ουρανό. Γέροντα, τι βλέπεις? Καμιά απόκριση δεν με έδωσε. Το σκοντούσα, γέροντα, έφυγες. Τα μάτια του ήταν καθαρά. Δεν θόλωσαν, δεν πέθανε. Το σωματάκι, το προσωπάκι του ροδοκόκκινο. Εκείνη τη στιγμή σήκωσε τα χέρια του και λέει, πω, πω, λέει, έτσι έκανε. Πω, πω, έβλεπε στον ουρανό. Παράδεισος, άγγελοι, λουλούδια, στεφάνια. Τι μεγαλείο θα απολαύσει η ψυχή του ανθρώπου αυτός που εργάστηκε τον παράδεισο, που εργάστηκε την αρετή, αγωνίστηκε σε αυτή τη ζωή. Για λίγο αγώνα απολαμβάνει η ψυχή μεγάλα, μεγάλα αγαθά ουράνια. Λοιπόν, και έβλεπε αυτά τα ουράνια αγαθά και σε λίγο συνήρθε. Το λέω, γέροντα, πού ήσουν, τι έβλεπες? Τίποτες, παιδάκι μου, δεν έβλεπα. Έβλεπα ότι ήρθε η ώρα μου να αναχωρήσω και έχω εμπόδιο τα αμαρτίας μου μπροστά, με καλύπτουν. Γέρονε και εσύ αμαρτίες και εγώ, παιδάκι μου. Ο διάβολος κοιτάζει να κλέψει και την τελευταία στιγμή. Πω, 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 εμείς τι κάνουμε, γέροντα? Και μία άλλη φορά ήμουν έξω από το κελάκι του και συνομιλούσε με τους αγγέλους, με φωνάζει, Δανίλ, Πάτερ Δανίλ, τρέξε, τρέξε. Πήγα αμέσως, έφυγα, ναι. Ήταν οι άγγελοι, ήρθαν να με πάρουν. Και όπως σας είπα, κατέβηκαν οι άγγελοι, τον πήραν και ανεχώρησε. Εγκατέλειψε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το κελάκι το αυτό, το απέραιτο που είχε όταν ήταν στα καράτα που κατοικούσε. Και τώρα αγάλεται στους ουρανούς η ψυχή του. Μέσα είναι τα λείψανά του, η κάρα του, όπως την είδατε προηγουμένως. Εδώ και ζώντος του, εδώ και με τα θάνατο. Πάνω σε αυτή την ξηρασιά πράσινα φυτά έχει. Είναι η ευχή του γέροντος. Τώρα ακόμα εδώ τριγυρίζει η ψυχή του και οι προσευχές του, διότι σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το χρυσάκι που βλέπετε μέσα, έριξε δάκρυα, έριξε πολλά, πολλά δάκρυα. Και εδώ πολλές θείες λειτουργίες έγιναν με το γεροντά του, έκανα, διότι ο γεροντάς του ήταν ιερεύς. Τα στασίδια. Ναι, τα στασίδια εκείνα, και που δείτε το τεμπλάκι ήταν, από εκεί τον τολαπάκι που έβαζε τις εκκλησίες του όλα αυτά. Και πέρα είχε και ένα ξενώνα και δίθενος φιλοξενούσε. Απέναντι βλέπετε και πέρα έχει και το φουρνάκι του, έκανε καμιά φορά κανένα προσφοράκι για να λειτουργήσει ο γέροντάς του. Λοιπόν, και κάτω όπως είπαμε, έλα να δεις κάτω, θα σε πω τώρα, και εδώ μέχρι τώρα, μέχρι εδώ, τελειώσαμε από τον πατέρα Γαβρίλ. Από τον πατέρα Γαβρίλ τελειώσαμε. Αυτά ήταν, τώρα μας άφησε εδώ πέρα προ 15-20 χρόνια που κοιμήθηκε και τώρα έρχεται και η σειρά μας. Λοιπόν, πόσοι μέχρι εδώ. Είναι, έζησε κάποιος ζωσιμάς με ένα γεροντά το Ρώση αυτή, Σεραφείμ. Όταν ήρθε η ώρα να κοιμηθεί ο ζωσιμάς, λοιπόν, μας ειδοποίησε και κατεβήκαμε και τον είδαμε. Λοιπόν, πήραμε την ευχή του. Και όταν κοιμήθηκε, μας είπε ο γεροντάς του, αφού το σαβανώσαμε, να ανοίξουμε τον τάφο του. Ελάτε εδώ, εγώ είμαι γέρος, δεν μπορώ να ανοίξω τον τάφο. Να ανοίξετε εσείς που είστε νέα παιδιά, για να πάρετε και την ευχή του. Ανοίξουμε στην ξηρά γη αυτή, μέσα στα βράχια, ένα τάφο μικρό,
Το βάλαμε μέσα, το σκεπάσαμε, έγινε κηδεία του. Ένας σταυρός ξύλινος απέριτος. Γράψαμε «Εν θα δε κείται ο δούλος του Θεού, ζωσιμάς μοναχός». Λοιπόν, έφυγε και αυτός. Τώρα μας λέει ο γεροντάς του, λέει, τι να σας δώσω τώρα εσάς για τον κόπο σας. Αρκεί γέροντα που πήραμε την ευχή του. Αυτός ήταν Ρώσος και πάνω τα ελληνικά τέργη μεσά. Λέει, τι να δώσει εσάς εγώ για κόπο. Τι να δώσει, δεν θέλει τίποτες. Θέλει ευχή. Α, να δώσει εγώ κάτι αντέτζο σήμα που έχει δικό του. Να δώσει ορολόγι. Αυτό ξυπνούσε κάθε μέρα, ακολουθία, κανόνα, έκανε λειτουργία. Να δώσει. Τώρα αυτό δεν θέλει ορολόγι. Αυτό κοιμήθηκε, ξυπνήσει δεύτερο παρουσία. Με αυτό ρολόι ξυπνούσε καθημερινώς και έκανε κανόνα. Τώρα να πάρει εσείς το ρολόι αυτό, να ξυπνάτε και να του θυμάστε και αυτόν προσευχές. Και το πήραμε, το μόνο δώρο που πήραμε, το ρολόι ήταν το ξυπνητήρι. Εδώ παρακάτω που φαίνεται ένα άλλο κελάκι χαλασμένο, Γιώργο, έζησε κάποιος φιλάρετος μοναχός, ο οποίος αυτός ήταν προϊστάμενος στη Μονή Σταυρονικήτα, εκεί με τα σανίδια, τα σάπια που κάτω που λέμε, και ήρθε τελευταία να σκητέψει για καμιά δεκαετία περισσότερο εδώ στα Καρούλια με την ευλογία της Μονής. Αυτός είχε όλα τα παλιά βιβλία, Φιλοκαλία, Ευεργετινό, οτιδήποτε αυτά, και διάβαζε τις πρώτες εκδόσεις του 1700. Κάποιος ήταν προσκυνητής, πέρασε να προσκυνήσει εδώ πέρα τα, και έκανε ήλιο ότι ήταν και διάκονος. Πέρασε από το ασκητήριο του εδώ πέρα και δεν ήταν μέσα. Αυτός πήγαινε σε μια σπηλιά και ζούσε μόνος του εκεί μέσα. Βρήκε τα βιβλία αυτά τα παλιά, τα πήρε, τα άκλεψε. Λοιπόν, και έφυγε. Αυτός δεν ήξερε ότι στη Δάφνη το Τηλωνείο κάνει έλεγχο, και μόλις πήγε εκεί πέρα στο Τηλωνείο, τον έκαναν έλεγχο και βρήκαν τα βιβλία και τον έπιασαν σαν αρχαιοκάπηλο. Πού τα βρήκε αυτά τα βιβλία, λέει, με τα πούλησε κάποιος ασκητής από τα Καρούλια, όνομα Φιλάρετος, τον οποίο δεν τον είχε δει. Τέλος πάντων, αμέσως από το επαγγέλτος, το Τηλωνείο και η αστυνομία έρχονται εδώ πέρα στο γέρο του ασκητή, κάνουν ανακρίσεις, το ρωτών, γιατί πούλησες τα βιβλία αυτά σαν αρχαιοκάπηλος ασκητής. Όχι, αδελφέ, δεν τα πούλησα. Εγώ, όταν πέρασε ο αδερφός από εδώ να τα πάρει να τα διαβάσει, είδατε τι απλότητα, να τα πάρει να τα διαβάσει και να τα φέρει πάλι πίσω. Και θα τα έφερνε πίσω. Λοιπόν, δεν ήμουν εδώ πέρα. Τα πήρε ο αδερφός. Τώρα, αν δεν τα έφερνε, δεν πειράζει. Χαλάλι του. Λέγει, όχι, γιατί τα πούλησε. Αυτό ισχυριζόταν ότι τα αγόρασε. Αυτεπαγγέλτος η αστυνομία έκανε τη μήνυση. Δεν πέρασε πολύ καιρός, δεν υποπτεύθηκε ότι θα τον πάει στο δικαστήριο τον πατέρα Φιλάρετο. Βλέπεις, Γιώργο, το πέλαγος, εδώ πώς φαίνεται. Οι πατέρες ζούσαν μέσα εδώ, αγνάντευαν και το πέλαγος. Τώρα το καλοκαίρι είναι η θάλασσα μπουνάτσα, το χειμώνα, αγριέ, βουνά, τα κύματα, βουνά, θόρυβος. Λοιπόν, και όταν κάποτε από εμάς ήρθε μια κλίση, λέει, ο πατήρ Φιλάρετος να πάει να έχει την τάδη ημερομηνία δικαστήριο. Ερχόμεθα κάτω να ειδοποιούμε, γέροντα, σας καλεί το κράτος, η εισαγγελία να πάτε να δικαστείτε. Να πάω, παιδί μου, να πάω. Είπα, ακούει και στον Θεό και στο κράτος. Να πάω. Ήρθε η ώρα, το δώσαμε χρήματα, δεν ήξερα τι ήταν τα χρήματα, τι είδωσε τα χρήματα. Έπλυνε τα μπαλωμένα ρασάκια του, τον έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο δεν είχε πάντα ξεπόλυτος, γυρνούσε, και αμέσως του συνόδευσε ένας αδερφός και είπαμε ένα φίλο μας δικηγόρο να πάει να αγορεύσει κάτι της, να μην τον κλείσουν μέσα, διότι τέλος πάντων παρουσιάστηκε, όπως μας είπε και αυτός και ο συνοδός του, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και Φιλάρετος μοναχός Καρουλιώτης, εδώ είμαι, λέει. Κάθεσε στο εδώρι των κατηγορουμένων.
κατηγορήσει εδώ πέρα ότι επούλησες κοιμήλια του Αγιώρος. Λοιπόν, να προηγηθείς. Εγώ, αδελφή, δεν πούλησα κοιμήλια του Αγιώρος. Ήταν δικά μου αυτά. Προσωπικό μου κτήμα. Το θησαυρό με τον πολλό καμιά φορά. Η τροφή μου η πνευματική. Τι θα διαβάζω, τι θα τρώει η ψυχή μου. Απλώς ο αδερφός αυτός πέρασε και τα πήρε να τα διαβάσει. Και ήλπιζε ότι θα τα φέρει πίσω. Εγώ δεν τα πούλησα. Λέγει, αυτός ισχυρίζεται ότι τα πούλησες. Όχι, διότι αυτός ορκίζεται και λέει ότι τα πούλησε. Και ο δικηγόρος το που λέει, τα πούλησε. Δεν τα πούλησα. Για να πιστοποιηθούμε πρέπει να ορκιστείς. Πώς ορκίζονται? Να βάλεις το χέρι σου απάνω στο Ευαγγέλιο και να πεις ορκίζομαι εις το Άγιο Ευαγγέλιο ότι δεν πούλησε τα βιβλία. Εγώ να ορκιστώ? Όχι. Το Ευαγγέλιο μας αποτρέπει να ορκιστούμε. Μη ομνύεται όλος μήτε στον ουρανό, μήτε στη γη. Μην τα τεινά άλλων όρκων. Λοιπόν, τέλος πάνω λέει, πού το λέει αυτό? Και ανοίγει το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, και ήξερε ακόμα και τη σελίδα που ήταν. Και βλέπει ότι το φύλλο που ήταν γραμμένο αυτό το κεφάλαιο ήταν σκισμένο. Το έχω κόψει. Γιατί το έκοψαν αυτό το πράγμα? Να μην τους ελέγχει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ορκίζομαι. Λέει, ή θα ορκιστείς ή 9 μήνες φυλάκιση ή θα πληρώσεις τόσες μεταρρικές δραχμές. Εγώ, λέει, χρήματα δεν έχω. Και τον αύριο μου που ήρθα, λοιπόν, αυτά μου τα έδωσαν οι πατέρες. Εγώ, λέει, θα καθίσω φυλακή 9 μήνες. Θα περάσουν. Εγώ αναμένω την αιώνια φυλακή που αν δεν με ελεήσει ο Θεός να καθίσω στην αιώνια φυλακή, στην κόλαση. Ω, μη γένετος η καρένα να μην γίνει αυτό. Και αυτές είναι οι μέρες που θα περνούν, μήνες που θα περάσουν, να καθίσω. Λοιπόν, αμέσως δέχομαι να με πάτε πού είναι αυτή η φυλακή να καθίσω. Δεν θέλω ούτε φαγητό, ούτε τίποτα. Απλώς θα προσεύχομαι και για σας και για μένα και για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τον πήραν οι χωροφύλακες από το χέρι να τον πάνε στη φυλακή. Το ακροατήριο αγρίεψε από δίπλα και φώνασε, όχι τον γέροντα φυλακή. Όχι τον γέροντα φυλακή. Εμείς θα πληρώσουμε τα χρήματά του, να τον απαλλάξουμε, τον αθώσουμε. Και έτσι έγινε. Έδωσαν οι καλοί ακροατέ τα χρήματα που χρειαζόταν και τον απείλαξαν. Και εδώ μια παρένθεση. Αυτοί είναι οι δικαστές σήμερα. Αυτοί δικάζουν. Δεν βλέπουν ο ένας ευωδίαιζε άρωμα ασκήσεως, αγιότητος, και ο άλλος ήταν, φαινόταν το πρόσωπό του, απατεώνας, κλέπτης και ελεηνός. Και ο δικηγόρος του ήταν και αυτός μασόνος. Εμείς το δικηγόρο που βάλαμε τον ρώτηξε, «Πάτερ, πες μου, τι έγινε?» Τον είπε μερικά πράγματα, «Ρε, φτάνει, πάτερ μου, φτάνει, αρκούν αυτά να πω, να σε δικαιώσω». Λέγει, όταν ήκουσα, λέει, μας διηγείται ο Πατριφιλάριτος ότι πώς έγινε η υπόθεση, λέει, τα είπε καλύτερα από ό,τι συνέβησαν. Και μας είπε, λέει, αυτός ο άνθρωπος έχει πνεύμα Θεού. Του λέω, γέροντα, αυτός είναι η τέχνη του, αυτά σπούδε. Όχι, έχει πνεύμα Θεού, σαν προφήτης ομίλησε. Τέλος πάντων, τον ευχαρίστησε και το δικηγόρο και το ακροατήριο και ακόμα ευχαρίστησε και τους εισαγγελείς, διότι τους είπε, δεν γνωρίζετε την πραγματικότητα πώς είναι να έρθείτε να δείτε το Άγιον Όρος, πώς εργάζονται οι πατέρες και πώς ασκητεύουν και σε τι μέρη βρισκόμεθα. Δεν γνωρίζετε, είστε συγχωρημένοι και αγιασμένοι. Όταν ήρθε εδώ πέρα, το ρωτήσε με, γέροντα, πώς τα πέρασες? Πατέρες μου, καλοί πατέρες, σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε. Γλίτωσα από το πρόσχυρο δικαστήριο. Θα γλιτώσω από το αιώνιο δικαστήριο, άραγες. Αλίμονο σε μένα. Πώς είδες, γέρα, τον κόσμο ύστερα από 57 χρόνια που είχες να βγεις έξω, να δεις κόσμο? Τι να σε πω, παιδί μου, λέει, τον κόσμο τον είδα να αγωνίζεται, να τρέχει για την αγάπη του πλησίων και για τη σωτηρία του, πλην από εμένα το ράθι μου. Γι' αυτό πρέπει να εντείνω τους αγώνας, τις προσπαθίες μου και να αγωνιστώ και για τον εαυτό μου και για αυτούς που με ελευθέρωσαν. Και τώρα σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ
και αναχωρώ για το κελάκι μου και κατέβηκε Γιώργο εδώ κάτω στο κελάκι, στο κελάκι που βλέπει αυτό το γερμένο, το απέριτο και έζησε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Όταν ήρθε στα τελευταία του, αυτός δημοσικός και αγαπούσε τη μουσική, μας ειδοποίησε να θέλω τα παιδιά μου να κατέβουν και τα γάτια τα θέλω για τελευταία. Κατέβηκα εγώ με τον πατέρα Κάκιο, μας έδωσε ο γέροντας ευλογία. Τι μας θέλεις γέροντα, ελάτε σας θέλω για τελευταία μια υποθήκη να σας δώσω. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, τόσα χρόνια με υπερποιηθήκατε εδώ ό,τι ήθελα. Τι ήθελες γέροντα, εμείς δεν σε κάναμε τίποτες. Λοιπόν, τώρα θέλω μία αγάπη που σας θα με κάνετε, να με ψάλετε διάφορα τροπάρια να ακούσω, προτού ακούσω τους Αγίους Αγγέλους. Εσείς θα λέει πηγιάκι, τι θέλεις να σας ψάλω, ό,τι θέλετε. Τον είπαμε τέλος πάνω διάφορες ψαλμωδίες με κατάνοιξη. Τελευταία γέροντα, τι θέλεις τώρα. Τώρα έχω κι εγώ μία απέτηση, να ψάλουμε και οι τρεις μαζί. Θα ψάλουμε των εθνικών ύμνων της Παναγίας. Τι είναι γέροντο ο εθνικός ύμνος της Παναγίας? Παιδί μου, είναι το άξιο νεστή. Και σηκωθήκαμε όρθιοι και ψάλαμε το άξιο νεστή νος αληθώς. Λοιπόν, και τότε έκλαιγε από τη χαρά του και ό,τι χωριζόταν από μας. Και μας έβγαλε μέχρι έξω την πόρτα, μας ασπάστηκε, μας αγκάλεσε, μας προέπεμψε και την άλλη μέρα μας ειδοποίησαν ότι ο πατήρ Φιλάρετος τη νύχτα μόλις σας χαιρέτησε σε λίγες ώρες και μύθηκε, έφυγε εν κυρίω, κοιμήθηκε. Και κατεβήκαμε, τον θάψαμε, τον τακτοποιήσαμε και πήραμε και σαν και κοιμημένος που ήταν στο κρεβατάκι το πάνω την ευχή του. Αυτά είναι και για τον πατέρα Φιλάρετο και για τόσους άλλους πατέρες εδώ κάτω, Γιώργο, που κοιμήθηκαν σε αυτά τα κελιά που βλέπετε, σε αυτές τις αγιατοφολές εκεί πέρα. Εκεί πολλά δάκρυα έριξαν οι άνθρωποι και τώρα τα κελάκια τους είναι κενά, κενά. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να μας αξιώσει ο Πανάκατος και ο Θεός και εμάς, να δώσουμε την τελευταία μας αναπνοή σε αυτά τα μέρη, σε αυτά τα αγιασμένα μέρη και να μας αξιώσει διευχών των Αγίων αυτών Πατέρων να πάμε κι εμείς κοντά τους. Αμήν. Μια παρένθεση για τον Πάτερ Γαβρίλ. Όταν ήταν στα καλά του, ερχόμαστε συχνά και συζητούσαμε διάφορα πνευματικά. Λοιπόν, εδώ κάτω πίσω, που δεν μπορούμε να πάμε εδώ πίσω, είχε λαξεύσει ένα βράχο με το σμιλάκι και έκανε μια τράπεζα. Στη μια τραπεζούλα έβαζε μουσχημένο παξιμαδάκι, αυτό που έτρωγε αυτός, βορτιδοφαγωμένο. Το μουσχιμπε με το νερό, το βρόχινο που μάζευε, και στο άλλο έβαζε νερό και έκανε τράπεζα στα πουλάκια. Εγώ δεν το ήξερα. Μου λέει, Πάτερ Δανίλ, πρέπει να φύγεις τώρα, γιατί έχω αυτή τη στιγμή δουλειά. Τι δουλειά, γέροντα, έχεις? Εσύ ούτε σκάβεις, ούτε καλλιεργείς. Έχω δουλειά και εγώ, μια κρυφή δουλειά έχω να κάνω. Εγώ τον πίεσα, σε παρακαλώ, πες μου τι δουλειά. Θα σου το πω, αλλά να μην το πεις κανέναν άλλον. Αυτή τη στιγμή έχω να κάνω τράπεζα στα πουλάκια. Είναι η ώρα τους. Θα έρθουν πεινασμένα. Από μένα περιμένω, εδώ στην έρημο βλέπεις, Γιώργο. Όλοι, υπάρχουν πουλάκια διάφορα, άγρια, ήμερα. Περιστράκια που είσαι με κάτω στο αυτό, στον Πάτρε Στέφανο. Λοιπόν, όλα κουτσιφάκια, διάφορα σπουργίτια. Εδώ μες στα βράχια που βλέπεις που πετούν αντίκρι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν να φάνε τίποτες. Αυτός τα έκανε τρεις φορές την ημέρα τράπεζα. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Αφού τίμαζε το παξιμάδι και όταν μου λέει πήγαινε παραπάνω γιατί θα σε φοβηθούν εσένα. Και πήγα εδώ που πάνω, κάθεσε στο βράχο και να δω το θέαμα αυτό. Και μόλις τίμασε την τράπεζα έκανε διάφορες φωνές, χτυπούσε τα χέρια του. Εδώ ήταν και ερχόταν από αυτά τα βράχια που βλέπεις που πάνε κατέβαινε σουρ πουλάκια και γέμισε μέσα εκεί η τράπεζα πουλάκια, κουτσιπάκια, περιστράκια. Λοιπόν, όλα αυτά και έτρωγαν και συνεχώς έπαιναν και νερό, λουζόνταν μέσα στο νεράκι και από εκεί όταν χόρτιναν έφευγαν και ερχόταν άλλα. Και είδα αυτό το θέαμα και λέω, κοίταξε, δίκαιος ανήρ, εκτήρη ψυχάς ζών. Τι ωραίο! Είδατε, ο Άγιος άνθρωπος
πώς δηλαδή συνομιλεί και με τα πουλάκια και με όλα τα αυτά. Και να σε πω και ένα άλλο άσχετο από αυτό. Ήταν σε ένα ψηλά απάνω προς την κερασιά πίσω έχει μία λιμνούλα και δίπλα έχει ένα ασκητήριο ενός πατέρα. Αυτό μου φαίνεται είναι όχι προς την προβάτη, κάπου εκεί που έχει πολλά νερά. Μας διηγούνται ένας πατέρας. Λοιπόν, ήταν γεμάτο βατράχια η λιμνούλα αυτή και τη νύχτα έκανα πολύ θόρυβο, πολύ θόρυβο. Λοιπόν, σηκώθηκαν ο γέρος με το καλογεράκι του να προσευχηθούν. Τόσο ενοχλητικά ήταν τα βατραχάκια αυτά που δεν μπορούσαν να πούνε ότι Κύριε σου Χριστέ. Λέγει ο γέρος του καλογεράκι του, παιδί μου, πήγε να πεις τα βατραχάκια να σταματήσουν πλέον. Δεν μπορούν να κάνουν προσευχή. Να είναι ευλογημένο ο γέροντα. Πήγε το παιδάκι, λέει, είπε ο γέροντας, εσείς που τα βατραχάκια μου με ακούτε, να σταματήσετε πλέον, διότι θέλουμε να κάνουμε και εμείς την ακολουθία μας. Αποκρίνονται τα βατραχάκια με μια φωνή και λένε, τώρα τελειώνουμε και εμείς την δοξολογία μας εις τον Θεό και θα σταματήσουμε. Και σε λίγο πως έγινε, σταμάτησαν. Είδατε λοιπόν, είδες Γιώργο, ακόμα και τα πουλάκια που ταΐζε ο γέρος εδώ πέρα που ταΐζε και τα βατραχάκια μέσα στη λίμνη και όλα αυτά δοξολογούν τον Θεό. Εμείς οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουμε, να τον υβρίζουμε? Μη γένω το Θεό μου, μη γένω το Θεό μου. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός μας αναμένει να μετανοήσουμε και εμείς πρέπει να μετανοήσουμε, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και 100 χρόνια να ζήσουμε είναι λίγα απέναντι της αιωνιότητος, εκτός κανένα έκτακτο. Γι' αυτό, αγαπητέ Γιώργο, ας έχουμε το διαβατήριο μας έτοιμο, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, σχετική ελεημοσύνη και ό,τι μπορούμε να έχουμε αγάπη προς τον πλησίον, μίσος να μην έχουμε και από εκεί το διαβατήριο μας είναι έτοιμο. Μίσος να μην έχουμε, λέει ο Αβά Ισάκ, αδελφέ, εάν έχεις ίχνος μνησικακίας μετά του αδερφού σου, ίχνος, όχι μνησικακία, γίνεσαι αλότριος του Θεού. Πω, πω, είδες Γιώργο, αδελφέ, πόσο προσοχή θέλει να έχουμε. Γι' αυτό ας προσέχουμε εγώ, ο πρώτος. Λοιπόν τώρα ας ανοιγούμε προς τα πάνω, να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο στα κελάκια μας, διότι αρκετά σε κούρασε σήμερα. Εδώ σε έφερε μέσα στα απόκρημνα βράχια που βλέπεις εκεί. Θα σε κατέβαζα εκεί κάτω, αλλά σε λυπήθηκα. Αλλά τα είδαμε όλα από πάνω αυτά τα πύρες. Να τα δει και καμιά άλλη ψυχή να ωφεληθεί, να θαυμάσει πώς έζησαν και ζουν οι πατέρες εδώ πέρα που ευχόνταν και εύχονται για όλο τον κόσμο. Εάν στέκεται σήμερα η κοινωνία, εάν αυτό, χάρη. Εδώ είναι ο Σταυρός. Καλά. Από κοντά χαρακτήρα. Τι είναι. Καλύτερα, Γεωργιά. Εδώ βρισκόμαστε στο αγίασμα του Αγίου Αθανασίου. Εδώ ο Άγιος Αθανάσιος όταν έκτιζε το μοναστήρι είχαν τελειώσει το μοναστήρι τα τρόφιμα και πήρε το μπαστούνι του και ξεκίνησε από το μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας που έκτιζε να πάει στις Καριές στον πρώτο του Αγίου Οροστώτη να ζητήξει άδεια να πάει στα βασίλεια
να ζητήσει βοήθεια από τους βασιλείς από τον Νικηφόρο τον Φωκά. Λοιπόν, εδώ ακριβώς είναι το μέσο της οδού. 3 ώρες από τη Μεγίστη Λάβρα μέχρι εδώ και 3 ώρες μέχρι τις Καριές. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, συνήντησε μία γυναίκα και το λέει: Αθανάση, πού πας? Λέει: Εγώ πάω στον προορισμό. Λέει: Εσύ τι ζητάς εδώ πέρα, γυναίκα? Λοιπόν, λέει: Μήπως είσαι κανένα φάντασμα? Λέει: Χτύπησε το μπαστούνι εδώ στο βράχο και να δεις ποια είμαι εγώ. Και ακριβώς εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εδώ πέρα, Γιώργο. Εδώ ακριβώς όπως φαίνεται ο βράχος που είναι το νερό, χτύπησε και σκύθηκε στο μέσο, όπως το χτύπησε με το σιδερένιο του μπαστούνιτο, και έσχισε το βράχος και έγινε σταυρός και βγήκε νερό και από μέσα έρχεται και από εδώ πέρα βγαίνει και λέει: Εγώ είμαι βασιλής του ουρανού και της γης, η Παναγία γύρισε πίσω στο μοναστήρι σου, λοιπόν στο μοναστήρι σου, και θα βρεις τα πάντα γεμάτα και, και χρήματα και τρόφιμα. Και επίσης πίστεψε στο πρόσταγμα της Παναγίας και γύρισε πίσω στο μοναστήρι και βρήκε τα πάντα γεμάτα. Το λάδι, τα τρόφιμα, τα χρήματα, το δοχείο, τα πάντα όλα, και από τότε ξεκίνησε μέχρι να τελειώσει το μοναστήρι. Να τελειώσει το μοναστήρι, δεν τελείωσε ούτε τα χρήματα, ούτε το λάδι, ούτε τα τρόφιμα όλα μέσα από το δοχείο, η αποθήκη δηλαδή. Λοιπόν, εδώ γράφει το ιστορικό. Μέσα εδώ πέρα είναι το εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου που γίνεται λειτουργία κατέτος. Και από εδώ τρέχει το νερό, το αγίασμα, όλο το καλοκαίρι, ούτε πληθύνει ούτε σταματάει. Ποτέ δεν σταμάτησε. Και από εδώ πέρα γίνονται και πολλά θαύματα. Πρόσφατα μας διηγήθηκε. Τα πέρασε αυτά. Πρόσφατα μας διηγήθηκε. Μια στιγμή θέλω να πω κάτι. Πρόσφατα μας διηγήθηκε ένας αδερφός της Μονής. Είχε έρθει ένα παιδί που είχε πολλούς σφοδρούς πονοκεφάλους. Και δεν έβλεπε καλά, φορούσε φακούς. Του λέει ο ηγούμενος, πήγε να το διαβάσει ο ηγούμενος, του λέει: Γέροντα, δεν μπορώ. Έχω πολλούς πονοκεφάλους και πήγα σε όλους τους γιατρούς και μου λέει: Δεν γίνεσαι καλά. Τώρα, παιδάκι μου, τι να σε διαβάσω? Εγώ πήγαινε στο αγίασμα το Αγίο Θρασίο να πιεις νερό, να πληθείς, και από εκεί ο Άγιος ο Θρασίος, χάρη στο Αγίο Θρασίο, θα σε κάνει καλά. Ήρθε εδώ πέρα, ακριβώς που βλέπω στο μέρος αυτό εδώ πέρα, έσκυψε κάτω, όπως βλέπετε. Στο σταυρό εδώ. Εδώ στο σταυρό. Εδώ που χτύπησε ο Άγιος ο Θρασίος, είναι ο σταυρός εδώ. Με κλάματα, και όπως έσκυψε να πάρει νερό, έπεσαν τα γεράτα στο βράχο που βλέπετε εδώ μπροστά και έσπασε το ένα το γυαλί. Και λυπήθηκε, διότι χωρίς γυαλιά δεν μπορούσε να περπατήσει. Τόσο πολύ μοιοπή έχει, και από την πολύ μοιοπή έχει πολλοκεφάλους χρόνια. Λοιπόν, το βάζει δίπλα και πιάνει και πλύνεται με δύο χέρια πέρα από εδώ το σταυροδόσιο που είναι το βράχος νερό, και αμέσως σήκωσε το κεφάλι του ψηλά και λέει: Βλέπω, λέει. Και αμέσως εισένεξε το θαύματος, αμέσως και ο πονοκέφαλος έφυγε ο πονοκέφαλος. Και πιάνει και το άλλο το γυαλί, το πατάει με το πόδι, το σπάζει, το πετάει και λέει: Έγινε καλά. Και αυτή τη στιγμή έφυγε από εδώ πέρα και πήγε στο μοναστήρι και λέει: Γέροντα, με έκανε ο Άγιος ο Θανάσης καλά. Και από εδώ πήγε έξω και κήρυξε το θαύμα. Επίσης μας λέει και ο Άγιος ο Καθηγούμενος ότι μία κοπέλα τον έγραψε απ' έξω, είχε καρκίνο διάγκητο μέσα στο σώμα του. Αυτά μας τα διηγείται ο μοναχός αυτός. Και την έστειλε ο Άγιος ο Καθηγούμενος της Μονής Λάβρας ένα μπουκαλάκι αγίασμα από εδώ πέρα και το ήπιε η κοπέλα και αμέσως καθαρίστηκε μέσα τα σπλάχνα και έγινε καλά, και έγραψε στον ηγούμενο ότι: Γέρο, καθώς ήπια τον αγιασμό, αμέσως έγινε καλά. Και ακόμα ζει και βασιλεύει η κοπέλα αυτή και κήρυξε το θαύμα. Όπως βλέπετε, από αυτό το αγίασμα παίρνουν πολλοί κόσμος και γίνονται πάρα πολλά θαύματα καθημερινώς. Ευχόμεθα η χάρη στο Αγίου Θανασίου, το οποίο πάμε να εορτάσουμε στο μοναστήρι, να μας βοηθήσει, να βοηθήσει όλο τον κόσμο να ψάλλουμε εκεί πέρα όπως θέλει αυτός. Με αγάπη και ταπείνωση. Εγώ δεν έχω από αυτά που έχω. Μόνο κεφάλι και. Έχω αυγενικό. Σαν το τίποτα ή τα φύγω. Εγώ δεν λέω.
καταδοχή στο ιστορικό, το γράφει όλο. Το ιστορικό όλο. Λοιπόν και από τη μέσα, το σπίτι ο Γιώργο βγαίνει, πίνει πάρτι εκεί πέρα. Εδώ πάτησαν τα πόδια της Παναγίας και του Αγίου Αθανασίου και έγινε η συνομιλία. Εδώ σε αυτά τα μέρη. Εδώ σε αυτά τα μέρη. Και όποιος έρχεται με ευλάβεια εδώ πέρα, αισθάνεται ευωδία. Αυτός που πιστεύει και έχει ευλάβεια. Και το νερό βγαίνει από μέσα, Τότε ο Άγιος Αθανάσιος χτύπησε εκεί, βγήκε το νερό εκεί. Μετά πώς από εδώ έρχεται, και δεν ξέρει έγινε. Χτύπησε και εκεί και εδώ πέρα και μπουκάρισε χτύπησε εκεί και χτύπησε και εδώ. Και εδώ βέβαια. Και μπουκάρισε. Μπουκάρισε πού το νερό. Ο βράχος αυτός τότε έσκησε. Και εδώ, εδώ σταυροειδός το χτύπησε. Και λέει, μετά φτιάξανε αυτά. Μετά. Εδώ μέσα πώς βλέπεις εδώ πέρα αυτός ο βράχος, όπως χτύπησε. Σκίστηκε ο βράχος, άνοιξε και βγήκε το νερό από εδώ μέσα. Το αγιασμό. Τρομερό θαύμα. Το αγιασμό. Λοιπόν, και βλέπετε χειμώνα, καλοκαίρι και με νοβρίες, πάντα τρέχει το νερό. Το αγιασμό. Εδώ που θα κατεβούμε τα σκαλάκια, όπως βλέπετε κάτω, θα πάμε στο σπίτι του Αγίου Αθανασίου. Λέγεται το σπίτι του Αγίου Αθανασίου. Δεν ασκήθηκε πάντα ο Άγιος Αθανάσιος εδώ πέρα. Ο Άγιος Αθανάσιος έκτισε τον 9ο αιώνα τη Μεγίστη Λαύρα. Εδώ σε αυτό το σπίτι που θα δούμε ερχόταν και ασκήτευε όταν ήταν νηστής τις ημέρες σαρακουστές και λοιπά. Όταν έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος το μοναστήρι, το παρουσιάστηκε η Παναγία και το λέγει, θα πας στο τάδε σπήλαιο να βρεις το ομοίωμά μου. Λοιπόν, πρώτη βραδιά δεν άκουσε, δεν κατάλαβε, είτε δεν έδωσε σημασία. Δεύτερη βραδιά το ίδιο, θα πας στο τάδε σπήλαιο να βρεις το ομοίωμά μου. Λοιπόν, την τρίτη βραδιά πάλι τα ίδια άκουσε, την ίδια φωνή, μάλιστα και τον επέπτεξε λίγο η Παναγία, θα πας στο τάδε σημείο, όπως βλέπω κάτω από τη θάλασσα, είναι πολύ δύσβατα τα μέρη, θα βρεις το ομοίωμά μου. Και έκανε υπακοή και πήραν μαθητή του. Και ανέβηκε, διότι αυτά τα σκαλάκια δεν υπήρχαν τότε, ήταν όπως λέμε κρέμνα όλα. Λοιπόν και ανέβηκαν από κάτω με το μυστικινιά με διάφορα μέσα και βρήκαν σε αυτό το σπίτι που θα πάμε να δούμε τώρα μέσα και βρήκαν μία εικόνα της Παναγίας, λοιπόν την οποία τώρα θα τη δούμε. Τώρα κατεβαίνουμε τα σκαλάκια. Εδώ είναι 280 σκαλιά, κατεβαίνει να πας στο σπίτι. Σιγά να μην πέσεις. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα και πάμε για το σπήλαιο. Τα βράχια πάνω. Πλησιάζουμε εδώ, μέσα είναι το σπήλαιο. Από εδώ μέσα ανέβηκε ο Άγιος Αθανάσιος με σκοινιά, ίσα πάνω, και εδώ βρήκε την εικόνα της Παναγίας, την οποία θα σας πω μέσα τώρα, ελάτε. Το απένει. Δεν πειράζει. Πάνε και σε προφορά. Και εκεί, σε εκείνο το σπίτι παλιά, ζούσε κάποιος ασκητής εκεί μέσα.
Ανεβαίνουμε για το σπίτι, θα πάμε τώρα. Σημαίνει ότι ασθενή βέβαια. Γιατί καλοκαιρία εδώ μας είναι εκεί πέρα, καλοκαιρία. Κερί δεν έχει εδώ πέρα. Κερί έχει εδώ μικρό. Α, έχει κάνει το κέρι. Να πω το ιστορικό τώρα. Εδώ τώρα βρισκόμεθα στο σπήλαιο του Αγίου Θανασίου, που όπως είπαμε ερχόταν και ασκήτευε στις νηστίσιμες ημέρες. Όπως είπα πάνω, αυτή την εικόνα που, την οποία βλέπουμε αντίκρι, ήρθε αοράτως από τα Ιεροσόλυμα. Λέει ότι η Παναγία Εγγύητρια έχει το εξής ιστορικό. Όπως είπαμε, τον 9ο αιώνα απεκαλύφθη στον Άγιο Θανάσιο και ήρθε και τη βρήκε εδώ στο σπήριο μέσα, αλλά τον 6ο αιώνα αυτή η Παναγία χάθηκε από τα Ιεροσόλυμα, έφυγε κρυφά και πήγε σε άγνωστο σημείο, το οποίο ήρθε εδώ πέρα και ήταν κλεισμένη 3 αιώνες, δηλαδή 300 χρόνια. Εδώ μόνη της μέσα στο σπήλαιο, στο έρημο. Δεν υπήρχαν τα κτίσματα αυτά, μόνο απλώς στο σπήλαιο μέσα ήταν Παναγία καθισμένη, ήρθε μόνη της. Λοιπόν, όταν επικαλύφθη στον Άγιο Θανάσιο, τότε το ιστορικό αυτό, η εικόνα αυτή είναι από το Ιεροσόλυμα, όταν η Ιωσία Μαρία, λέγεται Εγγύητρια, όταν η Ιωσία Μαρία, όπως ξέρουν όλοι το βίο που ακούν τώρα, πήγε να προσκυνήσει το τίμιο ξύλο στο Ιεροσόλυμα και από τις πολλές αμαρτίες που είχε, λοιπόν, δεν μπορούσε να μπει μέσα στον ναό να προσκυνήσει, κολλιόταν δηλαδή. Και όταν απέναντι από τη θύρα της αυτής της εκκλησίας ήταν αυτή η εικόνα. Λοιπόν, σηκώνει τα μάτια της η Παναγία και λέει: «Παναγία μου, αξίωσέ με να πάω να προσκυνήσω το ζωπιό ξύλο του Τιμίου Σταυρού που σταυρώθηκε ο Υιός σου και εσύ να βάζω εγγυήτρια, ξανά δεν θα αμαρτήσω». Λοιπόν, τότε λύθηκε ο δεσμός και πήγε άνετα, προσκύνησε το Τιμίο ξύλο, πήγε και έξω, αντίκρισε πάνω την Παναγία και τη λέει:
Παναγία μου, όπου θα με οδηγήσεις, εκεί θα να πάνω σωθώ. Λέει, τότε την είπε, εάν τον Ιορδάνη περάσεις, εκεί θα βρεις ανάπαυση. Λοιπόν και τότε, Παναγία μου, εσύ να βάζω εγγύητρια, ότι του λοιπού δεν θα μαρτήσω. Και η εικόνα αυτή τότε, ονομάστηκε εγγύητρια. Αυτή η εικόνα τον 6ο αιώνα έφυγε αοράτως από εκεί και ήρθε στο σπήλαιο. Και τότε την πήρε ο Άγιος Αθανάσιος με πομπή, όταν ήρθε και την βρήκε στο σπήλαιο, με πομπή την πήγε στη Μεγίστη Λαύρα. Την άλλη μέρα το πρωί στην ακολουθή έλειπε και ξανήρθαν, τη βρήκαν πάλι εδώ στο σπήλαιο. Και τότε τρεις φορές το έκανε ο Άγιος Αθανάσιος και πάλι η Παναγία ερχόταν αοράτως εδώ, καθόταν στο σπήλαιο. Τότε έκλεισαν αυτά τα κελάκια που βλέπουμε εδώ πέρα και έβαλε ένα προσμονάριο μοναχό αδελφό της φωνής και καθημερινώς έψελε την παράκλησή της άνευ του κανδυλάκι και πάντα εδώ καθόταν και προσευχόταν. Τώρα, από τότε μέχρι σήμερα παρήλασαν από εδώ πέρα πολλοί άγιοι άνθρωποι, πολλοί πνευματικοί, πολλοί ασκητές, οι οποίοι έζησαν εδώ και αγίασαν. Μέχρι σήμερα εδώ κάποιος αδερφός είναι διορισμένος από τη Λαύρα, από το μοναστήρι και όπως βλέπετε ανάβει τα καντιλάκια, κάνει τη λειτουργία, κάνει την παράκληση καθημερινώς. Είναι δηλαδή αυτή η εικόνα που βλέπουμε αντίκρι, είναι και δεξιοκρατούσα, είναι πράξη, ενώ η Παναγία πάντως στο αριστερό το χέρι κρατάει το Χριστό. Αυτή η ίδια η Παναγία είναι και το είναι από τον 6ο αιώνα σήμερα, τόσες αιώνες, είναι πόσα χρόνια, είναι 1300 χρόνια που είναι εδώ στο σπήλαιο και όπως βλέπετε είναι αναλύωτη και κάνει πολλά θαύματα και εδώ γίνεται πανήγυρες του ακαθίστου ύμνου όπου έτυχα πολλές φορές στην πολύ κατανεκτική αγρυπνία, έρχονται και εδώ οι Ρωμάνοι απάνω και ψάχνουν και αυτή τη γλώσσα τους τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, η Παναγία μας αξίωσε και πάλι και ήρθαμε να προσκυνήσουμε τη χάρη της, να μας δώσει ό,τι ζητήξει η Παναγία είναι έτοιμη να δώσει στον άνθρωπο, ό,τι ζητήξει και ό,τι επιθυμεί, κυρίως για τη σωτηρία της ψυχής του. Λοιπόν, και τώρα θα ψάχνουμε, Πάτερ Δαμασκηνέ, κανένα δυο ύμνους στην Παναγία μας, το χωρίζουμε εδώ πέρα, η δοξολογία της. Προς θα ψάχνουμε το άξιον εστί της Παναγίας. Ναι, άξιον εστί, ως αλήθος, μακαρίζησε την Θεότοκον, την αημακά. Dude.
Εδώ στο σπίτι αυτό ήταν κάποιος πνευματικός που έγραψε εάν έχεις υπόψη σου πώς λέγεται πατέρα εδώ μας και είναι το αυτό που είναι που έχει Μερκούριος πάρα πολύ το ο Διοκλήδης που έβαλε την η κλίμαξη για, το, για τον παράδεισο. Ο Ιωάννης ο Δερμασκηνός. Ουρανό. Εδώ το έγραψε σε αυτή τη σπηλιά ο ένας πνευματικός μεγάλος. Εδώ κάποτε όταν ήρθαμε παλαιότερα όταν ήμουν νεότερος
ερχόμεναν πνευματικό αδερφό και παραμόλυσαν απόψε. Ερχόμασταν και κάνουμε μια μικρά αγρυπνία και κάνουμε το πρωί λειτουργία και πηγαίνουμε στη Λάβρα και κάνουμε το βράδυ την αγρυπνία. Λοιπόν, και στρώνουμε εδώ απ' έξω μια κουβέρτα μικρή. Λοιπόν, ένα... Λοιπόν, και παίρναμε λίγο ύπνο και μετά ύστερα, τη νύχτα συμπονόμασταν. Ξαπλώσαμε εδώ πέρα και μόλις ξαπλώσαμε, μου λέει ο αυτός ο αδερφός, λέει, σήκω, λέει, γιατί ήρθαν τρεις πατέρες εδώ πέρα και μας λέει, γιατί ήρθε και κοιμάστε εδώ πέρα, να αγρυπνήσετε. Λοιπόν, το λέω, κοιμήσω, αδερφέ, του λέω, αύριο, έχουμε αγρυπνία το βράδυ. Λοιπόν, βρε σήκω, τρεις φορές ήρθαν. Και όταν σηκωθήκαμε την νύχτα, λέει, σηκωθεί να κάνει την ακολουθία σας, λέει. Όταν σηκωθήκαμε και τελειώσαμε την ακολουθία και τη λειτουργία, λοιπόν, βγήκαμε εδώ πέξω και βρήκαμε εδώ πέρα, όπως θα δεις, εδώ πέρα τέσσερις κάρες, εδώ τέσσερις κάρες αυτές και τις είδαμε. Λοιπόν, λέει, εμείς ζήσαμε εδώ πέρα και είμαι θα εμείς εδώ, λέει. Λοιπόν, και αυτοί που ήρθαν, που μας ξυπνούσαν, σηκώθηκαν να κάνετε την ακολουθία σας, τους δίδαμε εδώ πέρα, οι κάρες τους τέσσερις εδώ πέρα που είναι. Λοιπόν, και δεν μας άφηναν την ίδια κοιμήθουμε, σηκώθηκαν να κάνετε προσευχή, λέει, αφού ήρθατε εδώ στο σπίτι του Αγίου Θανασίου. Έτσι. Αυτό έγινε, έχει αρκετά χρόνια. Έζησαν αυτοί εδώ πέρα, άγιοι άνθρωποι, έζησαν στο σπίτι αυτό. Και εδώ κάρες έχει. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κρίσιμα τρατοβασκευή.